καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, με πολλά όμορφα και νέα πράγματα, με πολύ ωραία αύρα του εξωτερικού. Σήμερα έχουμε, πόσο του μηνά, 20. 20. Πώς πέρασε τόσο γρήγορα και ο Νοέμβρης, ούτε τον καταλάβαμε τον Νοέμβρη. Βέβαια, θέλω να κάνω κάποια καλέσματα που έχουμε, γιατί έχω το φίλο μου, το Γιάννη το Βερόνη, το δημοσιογράφο, που θα κάνει μία εκδήλωση εδώ στην Καλλιθέα, 1η του μήνα. Και μισό λεπτό να σας τα διαβάσω. Και όχι μόνο, έχω αρκετό κόσμο που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Βερόνης. Κάνουν μία εκδήλωση στην Μερίδα, στην Καλλιθέα. Και είναι 1η Δεκεμβρίου, 11 η ώρα, στο Δημαρχείο Καλλιθέας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ματζαριωτάκη 76, πλησίο πλατεία Δαβάκη και Γωνία. Πού είναι το Δημαρχείο Καλλιθέας, νομίζω είναι κεντρικό. 11 η ώρα θα ξεκινήσει, θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Ίσως είμαι και εγώ εισηγήτρια, γιατί μου λέει ο κύριος Βερόνης να πω για εισηγήτρια. Θα δούμε, αν προλάβω. Κάτι άλλο είχα πει ότι θα ανακοινώσω. Μετά από την καταπληκτική μου φιλενάδα, τη συνονόματή μου, που δεν γίνεται να μην είμαστε όλοι εκεί, λοιπόν, την Παρασκευή αυτή να είναι μεθαύριο, 11 η ώρα το πρωί, στο Γαλαξία, η Ολυμπία Ιωσιφίδου, σκηνοθεσία, έργο, τα πάντα όλα, παραγωγή, έγραψε μια ωραία μικρή παράσταση για σας, σπορά και συγκομιδή. Από τις κυρίες, τον Καπί, η εκδήλωση θα κλείσει με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Η παρουσία σας θα μας θυμίσει ιδιαίτερα. Από τις κυρίες του Καπί, με διοργανώτρια την Ολυμπία την Ιωσιφίδου. Αυτόν τον άνθρωπο, τον πολυτάλαντο και τον δημιουργικό. Ολυμπίτσα μου, καλή επιτυχία, αν και θα δουλεύω εκείνη την ημέρα. Η αγάπη μου και το πνεύμα μου είναι μαζί σου και το ξέρεις. Μην ξεχαστείτε, σας περιμένουμε 11 η ώρα στην εστία της Νέας Μύρης. Συγγνώμη, πάλι εστία. Και το είχα κάνει και λάθος και το είχα γράψει. Στο Γαλαξία, 11 η ώρα. Λοιπόν, αυτά. Και τώρα καλωσορίζω τη μία μου και μοναδική και καταπληκτική παγκόσμια Εύα Λιανού Πέτροπούλου, που έχει να μας πει τόσα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, Εύα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παραμυθένια μου, παραμυθο καλησπέρα, αγαπημένη μου Ολυμπία. Buongiorno a tutti, come από ό,τι λένε μου και στα Ιταλικά. Έτσι, γιατί εγώ έμαθα, τι έμαθα, μου φέρει την άβρα από τη Ρώμη εδώ πέρα, είδα τις βραβεύσεις, είδα τον κόσμο, είδα τις επαφές που ήρθες και εκεί, πες μας, τι έγινε εκεί στη Ρώμη, τι έγινε, για πες μας. Όπως γνωρίζεις και όπως γνωρίζουν όλοι, πέρα ότι εγώ είμαι και συγγραφέας και ποιήτρια και ακτιβίστρια και ειρηνοποιός και γεφυροποιήτρια, είμαι ο επίσης πρόεδρος του οργανισμού Global Federation και υψηλής νοημοσύνης και Mille Mentes για το Μεξικό, Ελλάδα-Μεξικό. Οπότε επιλέχθηκα ανάμεσα σε 50 γυναίκες να βραβευθώ στη Ρώμη στο Ποντίφικο Πανεπιστήμιο Αντωνινιάνου στο Βατικανό. Και πήγα και στο εγώ, Βατικανό κιόλας. Και πήγα και εγώ και βραβεύθηκα στις 11 και στις 12 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Είχαμε δύο πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, μεγαλειώδης εκδήλωση και συνέδρια. Στις 11 Νοεμβρίου ήταν οι Γίγαντες της Κουλτούρας, όπου βραβεύθηκα και εκεί ως ένας άνθρωπος που φέρνει σε επαφή οργανισμούς, ακαδημαϊκές σχολές, πανεπιστήμια, χώρες, για όλη αυτή την προσφορά μου, και βραβεύθηκα και ανάμεσα στις 50 μεγάλες σημαντικές γυναίκες Ευρώπης. Επειδή όμως δεν είμαι, όπως με ξέρεις, εγωίστρια, πρότεινες και κάποιες Ελληνίδες. Και κάποιες Ελληνίδες, οι οποίες αυτές οι Ελληνίδες θα βραβευθούν, δηλαδή τα βραβεία που μου δώσανε στη Ρώμη για αυτές, θα βραβευθούν αντίστοιχα στην αίθουσα της Διεθνής Εταιρείας Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών, πρόεδρο κυρία Μπατάλια, και την ευχαριστώ πολύ, γιατί και η ίδια έχει βραβευθεί
για την προσφορά της στον πολιτισμό, την Κυριακή 24, νομίζω. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, στις 12 ώρα το μεσημέρι, ναι, 24 είναι. 22-8 Οκτωβρίου Πατησίων είναι η αίθουσα, οπότε σας περιμένουμε να το γιορτάσουμε. Θα το κοινοποιήσω κι εγώ, θα μου στείλει την πρόσκληση. Ναι. Νομίζω έκανα μια μικρή κοινοποίηση σήμερα. Ναι, έκανα μια πολύ μικρή. Ναι. Και επειδή εγώ δεν είμαι εγωίστρια και επειδή αγαπάω τους ανθρώπους που με στηρίζουν και τους τιμώ, τους φέρνω λοιπόν και ένα δώρο, αγαπημένη μου Ολυμπία Χαλκίδου, που προσφέρεις τόσα πολλά με την εκπομπή σου, με την εκπομπή σου, το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Σου απονέμω το μετάλλιο, είναι ένα από τα μετάλλια για τις γυναίκες της Ευρώπης. Ναι. Σου απονέμω λοιπόν με πολύ χαρά και με πολύ περηφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Λοιπόν, αύριο με αυτό θα πάω στη δουλειά που μου έχουν κάνει το βιβλίο. Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον πολιτισμό, πάρα για τους ανθρώπους που φέρνεις σε επαφή. Για τόσα χρόνια που είσαι μαζί μας. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ και σε θεωρώ μία γυναίκα του πολιτισμού, της ποίησης, της λογοτεχνίας, παρόλο που λες δεν γράφει. Εγώ ξέρω όμως ότι δεν κάποια γράφεις, στιγμή θα γίνει αυτό που λέμε το συγκλονιστικό. Δηλαδή μπορεί να δούμε ένα βιβλίο, ποιος ξέρει. Οπότε με όλη μου την καρδιά και ως εκπρόσωπος του Μεξικού και πρόεδρος για σένα, γιατί σε θεωρώ και σένα μια πάρα πολύ μοναδική. Πάρα πολύ που με ετοιμάς. Πάρα πολύ. Θα το φωτογραφίσω, θα το κάνω και κοινοποίηση. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για ό,τι κάνεις. Και ήθελα να δω τη φάτσα σου, γιατί αυτό δεν σου έλεγα τίποτα. Την έκπληξη, την έκπληκτη έτσι τη φάτσα που αξίζει. Δεν σε κατάλαβες τη χαρά πήρα. Το ξέρω, σε γιατί βλέπω. Γιατί έχω τραβήξει τέτοια λούκια αυτή, τόσο αδικία από την προηγούμενη Τετάρτη το άδικο και τώρα ξέρεις τη χαρά έχω πάρει. Να που κάποιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν, ε. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ, σε ευχαριστώ. Μία, που με στηρίζεις, που αγαπάς την ποιήση, που αγαπάς τους ανθρώπους, τους λογοτέχνες, τους καλλιτέχνες. Εννοείται, γι' αυτό το στηρίζω. Θερμά συγχαρητήρια, συνέχισε, συνέχισε, γιατί έχουμε ανάγκη από ανθρώπους σαν και εσένα. Και πηγούς. Θα σου πω και ένα μυστικό, ότι μπορεί να το αναπτύξουμε αυτό, θα σου το πω μετά κάπου, θα σου πω κάτι μετά, θύμισε το μου. Ναι, ναι. Γιατί με πλησίασε ένας κύριος που είδε ότι κάνω αυτό το έργο. Και μου έκανε μία πρόταση, θα στην πω, που μπορεί να την κάνουμε και μαζί πρωτό ο Θεός. Μακάρι, ό,τι θέλεις εγώ είμαι μαζί σου. Ναι, θα σου το πω. Σε περιμένω δηλαδή και εγώ από αυτόν τον άνθρωπο να μου πει τι. Και σε εκτιμάω. Γι' αυτό και είσαι και εσύ ανάμεσα στις γυναίκες, όχι μόνο τους 50. Εμείς βραβευθήκαμε ως οι 50, αλλά έχω το δικαίωμα να βραβεύσω και εγώ τις γυναίκες που θεωρώ στην Ελλάδα ότι κάνουν έργο και έτσι θα βραβευτούν και οι άλλες κυρίες που θα έρθουν στην Ελλάδα. Άρα στις 11 η ώρα, 12. 12 το μεσημέρι, την Κυριακή, στην Πατησίων, στην Ένωση Διεθνής Εταιρεία Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών, πρόεδρος κυρία Μπατάλια, η οποία θα βραβευθεί επίσης, θα βραβευθεί η Μαργαρίτα Βαρθολομαίου, Μένη Λαζάρου, Χρυσή Μαραγκού, Δώρα Γιαννίτση, είναι βέβαια στη Ρωσία. Σοφία Μαχαιρίτσα και Σάνι Μπάλτσι, γνωστή Σάνι Μπάλτσι, 30 χρόνια στη χουργία, απέραντη χαρά. Και Μαρίνα Βολουδάκη, η τραγουδίστρια, θα είναι μαζί μας. Πολύ ωραία. Η Σάνι δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά τη στέλνω τα φιλιά μου. Θερμά συγχαρητήρια σε ό,τι κάνει και ελπίζω να έχουμε και φίλους, φίλες που θα έρθουν να στηρίξουν, να μας χειροκροτήσουν. Να σε ρωτήσω, αυτό ήθελα να ρωτήσω, Πατησίων πού όμως. 28 Οκτωβρίου είναι. Πατησίων και 28 Οκτωβρίου. Τώρα θα το πατήσουμε στο ίντερνετ να δούμε. Ναι. Νομίζω ότι Κυριακή, όποιο λεωφορείο και να πάρει, σε βγάζει εκεί. Ή Ομόνια, άμα κατέβεις Ομόνια στην Ομόνια. Πας με τα πόδια, δηλαδή είναι κοντά. Είναι κοντά. Δεν θυμάμαι, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ξενοδοχείο απέναντι, αλλά δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ωραία, θα γιατί το είναι ψάξουμε. Στην άνοδο προς Κάνικος. Ναι. Η γωνία που είναι το κτίριο. Είναι εκεί που είναι και το θέατρο Βεάκι, από εκεί κοντά. Ναι, τώρα δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Ναι, ναι. Εκεί θα είμαστε 12 η ώρα και θα γίνει η επίσημη τελετή. Θα δεις. Εύχομαι άμα έρθεις, θα δεις. Ναι, εύχομαι αλλά να τα καταφέρω. Αλλά επειδή δεν ήξερα θα έρθεις, προτίμησα αφού θα σε δω. Σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Την ευγνωμοσύνη και τις αγαπώ πολύ. Και εγώ σε αγαπάω. Και αξίζεις τα συγχαρητήρια. Για πες μας τώρα όλα αυτά που είδες εκεί στη Ρώμη. Τι να πω, είμαι ακόμη το ζώο. Ακόμη το ζω. Με καλέσανε με μια επιστολή λέγοντάς μου ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθώ, γιατί θα βραβευθώ ως μια από τις 50 σημαντικές γυναίκες της Ευρώπης.
Αυτό την επιστολή έλαβα και ότι πρέπει να απαντήσω, ξέρεις, τώρα εντός κάποιες εβδομάδες. Και έλεγα πώς και τι θα κάνω για να πάω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα τόσα χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια. Και να πάρεις και άδεια και να βρεις και το χρόνο και το χρήμα, πολλά, γιατί πολλά, δεν πολλά. Είναι να πεις ότι είμαστε... Μέσα σε 15 χρόνια έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Μέσα σε 8 χρόνια έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, οι οποίοι αυτή η ακαδημία, το Mille Mentes που είμαι εκπρόσωπος εδώ στην Ελλάδα, πρόεδρος Ελλάδας, το Mille Mentes International for Mexico και το Global Federation High Intelligence υψηλής νοημοσύνης και λογοτεχνίας με πρόεδρο τη Ζανέτ Εουρούκα Τιμπούρκιο, βλέπει, παρακολουθούν το έργο, παρακολουθούν όλες αυτές τις γεφυροποιήσεις, όλες αυτές τις δημοσιεύσεις των ποιητών, όλη αυτή τη βοήθεια, την προσπάθεια προς τα παιδιά, προς τις γυναίκες, προς την Γάζα, προς το Λίβανο, όλο αυτό τον ακτιβισμό. Κοίτα, αυτό που κάνεις να είναι φοβερό. Εν τω μεταξύ δίνεις βήμα και σε ανθρώπους που δεν κάνουν. Μπράβο, ναι, τώρα. Σε όλους δίνω βήμα. Ινδούς και αυτά που η Ινδία έτσι κι αλλιώς είναι μια χώρα που είναι κατατρεγμένη, ρε παιδί μου. Η φτώχεια της, όλα αυτά που. Όλα είναι μισά-μισά. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ινδία, είναι Μπαγκλαντές, είναι Πακιστάν. Είναι Σερβία, είναι Κροατία, έχεις Αζερβαϊτζάν. Δώσει, ναι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ποιήση μέσα τους και αυτοί οι άνθρωποι έχουν καλλιτεχνικό κόσμο μέσα τους. Δεν είναι, γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, εμείς εδώ λέμε πόπο Μπαγκλαντές και ξυνίζουμε και καλά ότι το Μπαγκλαντές ή Παλαιστίνιος ξέρω και ξυνίζουμε. Μα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν πολιτισμό, μια ποιότητα. Έτσι, μπράβο. Εγώ λέω ότι δεν δέχομαι να βομβαρδίζεται αυτή τη στιγμή ο ποιητής, η ποιήση, η κουλτούρα, η τέχνη. Αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται η τέχνη, η κουλτούρα και ο ποιητής. Αυτό βομβαρδίζεται. Τα παιδιά και οι γυναίκες, η δημιουργία, η δημιουργικότητα, αυτό δεν το δέχομαι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι με μια μαντήλα και επειδή είμαι υπέρ της Παλαιστίνης, ότι εγώ είμαι υπέρ των τρομοκρατών. Πρέπει λίγο να το σταματήσουμε αυτό, πρέπει να δούμε βαθιά, να περάσουμε αυτό το δέντρο και να δούμε το βάθος, το δάσος. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μια κουλτούρα, μια ιστορία. Πρέπει να σεβαστούμε την κουλτούρα και την ιστορία του καθενός, την τέχνη του, την ζωγραφική, τη γλυπτική, την. Το οτιδήποτε έχει να κάνει με τέχνη, γιατί όταν πας και βομβαρδίζεις ένα σχολείο, βομβαρδίζεις την εκπαίδευση, βομβαρδίζεις την παιδεία, βομβαρδίζεις τη φιλοσοφία, βομβαρδίζεις την ιστορία. Πρέπει για μένα να σταματήσουμε να χωρίζουμε και να κατηγοροποιούμε τους ανθρώπους. Οπότε εγώ όταν έχω να δώσω βήμα σε κάποιον ποιητή θα το δώσω. Είτε αυτός έρχεται από την Ουκρανία, είτε είναι Ρώσος, είτε είναι Μπαγκλαντεσιανός, είτε είναι Πακιστανός, γιατί μιλάμε με ποιητές, που σημαίνει ότι ο ποιητής είναι η ψυχή μας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα για να γράψουμε με τα δεδομένα και τα data που βάζουμε σε ένα ρομπότ και σε ένα κομπιούτερ. Και το έχω πει ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία το έχω παρατηρήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεαροί και νεαροί. Και λέω καλά, τώρα όλοι γίνανε ποιητές. Και καλά που με πονήρεψες εσύ. Γιατί ναι, πραγματικά όντως αυτά τα ποίηματα που μου στέλνουν δεν έχουν καλή. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Γράφουν όλα με το chat TP. Και λέω, μα όλοι είναι ποιητές και γράφουν τόσα κατεβατά και δεν βαριούνται και όλα. Δεν τους στέλνουν κατεβατά, όχι η αστεία. Τα επικά ποίηματα, ας πούμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Άρνοντ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η ποίηση οφείλει να υπάρχει. Η ποίηση είναι μια πράξη ελευθερίας, μια πράξη επανάστασης. Οπότε θα συνεχίσω να τις ανοίγω αυτές τις πόρτες. Είδανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε στη Ρώμη, υπήρχαν τουλάχιστον ο δικός μου οργανισμός, το λέω δικό μου γιατί τον εκπροσωπώ, που έχουμε 17 πανεπιστήμια, είμαστε ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλυσβερίστη, δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν συμφέροντα, δεν υπάρχουν τίτλοι. Είναι καθαρά ο ρομαντισμός της ποίησης που μας ενώνει. Και οι ακαδημαϊκοί, έχουμε τους ακαδημαϊκούς. Υπήρχαν επίσης οι πρόεδροι, ο πρόεδρος κύριος Σιμενέο, όπου εμένα μου έδωσε και το βραβείο, από 4 κλαμπ UNESCO, τα επίσημα κλαμπ της UNESCO, όχι τα γιαλατζή. Τα επίσημα, μιλάμε για την UNESCO της Ιταλίας, την UNESCO της Μαυριτανίας, την UPFA της Αλβανίας. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω βραβευτεί έφερα στην Ελλάδα 8 βραβεία. Έφερα στη χώρα μου 8 βραβεία. Και αυτό δεν παίζει πουθενά.
πουθενά αυτή τη στιγμή. Είσαι η πρώτη που το λέω και το έχουν δει και 2-3 φίλοι δημοσιογράφοι και το έχουν, που με βοηθάνε, με στηρίζουν και το έχουν ανεβάσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία πλήρη παραπληροφόρηση και ο κόσμος ενδιαφέρεται μόνο αν στο Survivor τρώνε μπανάνες ή θα φάνε το τιραμίσου. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματική κουλτούρα. Γελάω με αυτό το πράγμα αυτό και κλαίω και παράλληλα. Η ΕΡΤ3 έκανε μια ωραία... ξεκίνησε μια εκπομπή γυρίζοντας το βιβλίο για να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά και πάλι δεν και έχεις... Πάλι δεν βλέπεις. Δεν έχεις την επαφή, γιατί πρέπει κάποιον να ξέρεις πάντα για να πας μέχρι εκεί. Οπότε εγώ το φωνάζω λοιπόν ότι ήταν μια μεγαλειώδης εκδήλωση για την Ελλάδα και για μένα. Ήταν μια μεγαλειώδης εκδήλωση γιατί υπήρχαν άνθρωποι από Ινδία, από Αργεντινή, από Πακιστάν, από άνθρωποι που έχουν να κάνουν και βλέπουν ανθρώπους, προσωπικότητες όπως ο Dr. Ράζατ Σάρμα, ο οποίος είναι διευθυντής της UNATSO Ινδία, ο οποίος είναι τράστη, είναι επιχειρηματίας και μιλάει με τους ανθρώπους του Πρωθυπουργού της Ινδίας. Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους συνδιαλέχθηκα. Συνδιαλέχθηκα με τον κύριο Εμενέο, ο οποίος είναι πρόεδρος της UNESCO Ιταλίας, πρόεδρος της UNESCO Μαυροβουνίου και άλλες UNESCO και μου είπαν, ενώ με βράβευαν για τις γυναίκες, ενώ με καλούσαν να πάρω το βραβείο των 50 γυναικών, δηλαδή ότι είμαι μια σημαντική, ότι θα βραβευθείτε αμέσως το απόγευμα για το συγκεκριμένο βραβείο, γιατί τα βραβεία τα επέλεγαν, αν θέλεις, με βάση και την ομιλία που θα είχε στο συνέδριο και με βάση και το έργο σου. Υπήρχε ο Οργανισμός της Ειρήνης εκεί πέρα, ο Οργανισμός της Ειρήνης όπου είχε μία αποστολή να δοθεί η σημαία της ειρήνης, την οποία την είχε έρθει από την Αργεντινή, να δοθεί στον Πάπα. Οπότε υπήρχε ένα ραντεβού στο Βατικανό, μαζευτήκανε λοιπόν όλοι οι Αργεντίνοι και δώσανε την σημαία της ειρήνης από την Αργεντινή στον Πάπα στο συγκεκριμένο ραντεβού, την οποία την σημαία της ειρήνης που δεν την έδωσαν τελικά λόγω του κόσμου, την πήραμε όμως φωτογραφία. Την κάναμε μετά σε ραντεβού με τον Μονσίνιορ τον Κάρσερ και πάντα την πρόεδρο τον Ζανέτη Ουρέκα του Μπούρκιο και τον Βίλιαμ Ρόσκο, έναν φοβερό καλλιτέχνη, ο οποίος έφερε και το πορτρέτο του Βατικανού. Και τα ονόματα, μπράβο σου. Ο οποίος έφερε και το πορτρέτο του Πάπα, του Φραγκίσκου, από το Μεξικό. Τη δώσαμε λοιπόν στην Αγία Μαρία των Μοδέστων, όπου είναι η Εκκλησία των Καλλιτεχνών. Γιατί ο σκοπός μας είναι να πάρουμε την αιγίδα του χρόνου από το Βατικανό, και να κάνετε και... ώστε να έχουμε μία επίσης μεγάλη εκδήλωση και με πιο πολλούς καλλιτέχνες, να έχουμε και ποιητές, να έχουμε και ζωγράφους. Θα έρθω και εγώ εκεί. Να έρθεις και εσύ του χρόνου. Υπήρχαν πολλοί στόχοι. Αμά δηλαδή το ξέρεις ένα μήνα δύο, βρίσκεις φτηνά εισιτήρια. Δεν το ξέραμε ένα μήνα δύο. Αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Όπως σου είπα κιόλας, δεν ήξερα ότι εγώ θα... Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήρθες εδώ στην εκπομπή, τότε έψαχνες να βρεις τα εισιτήρια. Ήξερα, αλλά ήταν πόσο, δεν ήταν ένας μήνας. Όχι, 10 μέρες. Ήταν 10 μέρες. Θέλω να σου πω ότι η επιλογή είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει μια επιτροπή. Δεν είναι άντε, πάμε σε ξέρω, μ' αγαπάς, αγαπώ, να σου δώσω και ένα βραβιάκι. Είναι πολύ δύσκολη και οι άνθρωποι, η προσφορά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήμουνα δηλαδή με μια κυρία από την Αργεντινή, η οποία δουλεύει μόνο με παιδιά αμαία. Οπότε η δικιά της δουλειά είναι ακόμη πιο σημαντική. Και πιο νευραλγική, αν θέλεις. Γνώρισα μια άλλη κυρία Μεξικάνα, η οποία δουλεύει την γλώσσα του σώματος και τα χέρια της και μας έδειχνε στο συνέδριο πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αρνητικές ενέργειες. Α! Και όλα αυτά τα κάνει με τα χέρια της. Ήτανε αυτό. Ήτανε το τρομερό. Ξεκίναγε με αυτό. Ότι πρέπει, λέει, να είμαστε ανοιχτοί στο σύμπαν και όταν θέλουμε κάτι να το ζητήσουμε, χρησιμοποιούμε αυτή την κίνηση. Πώς κάνουν τα παιδάκια που όταν είναι μωρά τους λες, έλα μωρό μου, ξέρεις. Λοιπόν, κάνουμε αυτό και ζητάμε, ευχόμαστε. Και μετά μας έμαθε όταν θέλουμε λίγο να ηρεμήσουμε, να ξεχαστούμε, ότι πρέπει να σηκωθούμε, ξέρεις, να σηκωνόμαστε, ναι, και κάνουμε αυτό και να χοροπηδάμε, ξέρεις πώς... Να το δηλαδή, κάνω αύριο στη δουλειά, γελάσω, ναι, για να χοροπηδάμε για κανένα τέταρτο. Όλο αυτό, ναι, ήταν λίγο αλόκοτο τώρα να βλέπεις 150 άνθρωποι να χοροπηδάν, αλλά μας εξήγησε
ότι με βάση αυτή την κίνηση και το χοροπηδητό, το σώμα σκέφτεται και ξαναέρχεται στην κατάσταση την ευριακή, όταν ήταν στην κοιλιά της μαμάς του, που το μόνο που έκανε ήταν έπαιζε με το χέρι του, έτρωγε και χοροπηδούσε, γι' αυτό κιόλας κλωτσάει. Αυτό κάνει το μωρό, όταν γι' αυτό κλωτσάει, λέει, στην κοιλιά της μαμάς του, παίζει με τον εαυτό του. Οπότε μας θύμισε στον εαυτό μας, και γι' αυτό, αν θυμάσαι τα όπα-άβο που λέμε εμείς όταν χορεύουμε, είδες, έχει πολλά πράγματα. Και διάφορα άλλα μας είπε, οπότε βλέπεις μεταξύ ότι... Μεταξύ μας όμως, εγώ σήμερα κάποια στιγμή σήμερα δούλευα και με είχε πλακώσει το άδικο, πνιγόμουνα και λέω, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον, δεν αντέχω, θα πεθάνω, κάνε ένα θαύμα, κάνε κάτι. Και μετά από μία ώρα παίρνει το αφεντικό το μεγάλο και λέει, βάλτε να δουλεύει κανονικά. Δηλαδή, και γυρνάει η κοπέλα η διπλανή μου και μου λέει, τον πήρες τηλέφωνο. Και πώς γίνεται, μου λέει, τώρα το πες, τώρα έγινε. Ναι, είδες, είναι προσευχή. Ήταν όμως αυτό που λέω, αχ, θα μου κάνει κάτι, τρελαθώ. Ναι, είναι η προσευχή. Ο καθένας έχει έναν τρόπο. Εγώ απλώ θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα υπήρχαν άνθρωποι. Γνώρισε πολύ ωραίου ανθρώπου που είχαν θετική και όλοι. Άκου, πλάκα, τώρα να πούμε κάτι. Είτε μουσουλμάνοι, είτε Ινδουιστές, είτε Ορθόδοξοι, είτε Καθολικοί, είτε. Όταν έχουν ένα κοινό παράγοντα που λέγεται άνθρωπος, εντάξει, γιατί όλες οι θρησκείες βασίζονται στην αγάπη, εντάξει, και στην ανθρωπιά. Ναι. Τώρα, αν κάποιος όντως δουλέψει πραγματικά και τον εαυτό του, τότε από μόνος του καθοδηγείται και στη σωστή θρησκεία και το έχω δει εγώ αυτό με τα μάτια. Στο σωστό μονοπάτι. Στο σωστό τώρα μονοπάτι. Ο καθένας θα διαλέξει. Όχι, πάει εκεί που πρέπει. Εγώ αμέτρητα παραδείγματα. Ο καθένας θα διαλέξει την θρησκεία. Εγώ δεν θέλω να κάνω πουθενά όταν φεύγω στο εξωτερικό προσανατολισμό, γιατί απαγορεύεται και από τη θρησκεία μας, τουλάχιστον τη δικιά μας, των Ορθοδόξων. Όχι, οι καθολικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά βλέπω όμως, εγώ στο λέω σαν παράδειγμα ότι βλέπω ότι. Γιατί εγώ έχω πάρα πολλά παραδείγματα μουσουλμάνοι, η άλλη μουσουλμάνα δεν έκανε παιδάκια. Και έτσι είπανε, πήγαινε στην Ορθόδοξη, στην Παναγία, και πήγε και παρακάλεσε και μείνε έγκυος και μετά δεν ζήτησε να βαφτιστεί. Ναι. Έχω πολλά παραδείγματα τέτοια μικρά και που είναι άνθρωποι που ζουν. Θα σου πω κάτι, οι μουσουλμάνοι στο Κοράνι μιλάει για την Παναγία και μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν είναι κάτι μόνο του. Σου έχω ξαναπεί κιόλας ότι στο Κοράνι αναφέρεται 99 φορές ο Ιησούς Χριστός το όνομά του ως ο προφήτης και καμία φορά το όνομα του Αλλάχ. Δεν αναφέρεται ποτέ. Δηλαδή, έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις και θα στο ξαναπώ πάλι. Δεν αναφέρεται πουθενά ο Αλλάχ, αλλά αναφέρεται 99 φορές ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να δεις τη θέση που κρατάει ο Ιησούς Χριστός, παρόλο που λένε ότι είναι ο προφήτης. Αλλά αν διαβάζεις το Κοράνι, υπάρχει και η Παναγία αναφορά. Το ότι δεν πιστεύουν και ότι υπάρχουν κάποια εδάφια τα οποία μπορεί για αυτούς να μιλάνε για αλλόθρησκους άλλης πίστης και ότι είναι εχθρικοί, αυτά τα χρησιμοποιούν ή οι Ταλιμπάν ή του Αφγανιστάν ή συγκεκριμένοι που θέλουν να τους κρατάνε σε μία... Άκου να σου πω κάτι, το ίδιο έχουμε και εμείς εδώ. Σε μια κατάσταση, τέλος πάντων. Και εμείς έχουμε φανετικούς και εμείς έχουμε Ταλιμπάν Ορθόδοξους. Ναι, έχουμε. Και ο Θεός να σε φυλάει από τους θρησκόληπτους. Εντάξει. Και από αυτούς τους κλινοπυρηνικούς χριστιανούς που μόνο στο Θεό δεν σε πάνε, παρά θες να τα βροντίξεις και να φύγεις και να πεις δεν τελείωσε. Αλλά εγώ δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Εγώ θέλω να μιλήσω για την κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Ότι όλοι αυτοί. Και ο Πακιστανός και ο Μπαγκλαντέρ και όλοι, όταν έχουμε παράγοντα τον άνθρωπο και την αγάπη και το δόσιμο, δηλαδή δες τι μου πες, ασχολείται με παιδιά με ειδική ανάγκη και ασχολείται μόνο με αυτά τα παιδιά. Ναι. Μα εγώ που είμαι όλοι έτσι αυτό, ναι με τα αγαπάω αυτά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα πάνω από 2 μέρες, θα πάθαινε κατάθλιψη, πώς να σου πω. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, μπορεί όμως και η χαρά. Υπάρχουν όμως και κάτι παιδιά έτσι που λέμε τώρα, που χαίρομαι να μιλάω μαζί τους, γιατί μου δίνουν χαρά. Ναι, αυτό θα έπαιρνες πάντα. Αυτό παίρνεις από αυτά τα παιδιά. Γιατί είναι μια κατάσταση αισιοδοξίας. Αυτά τα παιδιά είναι σε μια κατάσταση αισιοδοξίας. Το ότι τους λείπει ένα χρωμόσωμα και δεν μπορούν να εκφραστούν όπως εμείς εκφραζόμαστε, δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο νοημοσύνης.
Είναι πανέξυπνα όλα τα παιδιά και γι' αυτό βλέπεις ότι ζωγραφίζουν πάρα πολύ ωραία, φτιάχνουν κατασκευές. Εγώ όμως θέλω να παραμείνω στην ποίηση, γιατί όλος αυτός ο πυρήνας, όλο αυτό που έγινε, ήταν πάνω στην ποίηση, πάνω στο χορό, πάνω στο τραγούδι. Υπήρχε μια κυρία εκεί πέρα και αυτό ήταν συγκλονιστικό. Ο άντρας της ήταν από τη Ναζαρέτ, η ίδια ήταν Μεξικάνα και οι δύο μένουν στο Μεξικό και αυτή είναι τραγουδίστρια Φάντο, αν έχεις ακούσει το πορτογαλικό το Φάντο. Και αυτός λοιπόν, επειδή δεν ήξερε τόσο τη μεξικάνικη κουλτούρα, αν θέλεις, της μάθαινε μέσω του Κορανιού τέλος πάντων, γιατί αυτός από τη μεριά, ναι μένει στη Ναζαρέτα, αλλά τη μεριά των μουσουλμάνων, δηλαδή μουσουλμάνος, της μάθαινε λοιπόν την τεχνική που έχουν οι μουσουλμάνοι να διαβάσουν το Κοράνι. Υπάρχει ένας ρυθμός. Αυτή λοιπόν πάντρεψε αυτά τα δύο, το ρυθμό αν θέλεις του Κορανιού και το Φάντο και άρχισε να τραγουδάει και ανοίξανε τώρα, ανοίξει το Θεό σου στο Μεξικό, μία σχολή τραγουδιού, τραγουδιστική και χορού, αυτό το αλέγκρο, το χορό που χορεύουν οι Μεξικάνοι και τώρα έχουν συγκολήσει. Όχι τσιγκάνικο, είναι μεξικάνικο, είναι στον Αστέκον, είναι πολύ παλιός. Όχι, είναι τσιγκάνι του Μεξικού, που χτυπάνε τα πόδια και μένει στο φλαμέγκο. Ναι, αλλά δεν είναι τσιγκάνι. Όχι, επειδή δεν υπάρχει τσιγκάνος, είναι οι Αστέκοι. Άκουσαμε. Γιατί επειδή δεν ντοκιμαντέρ για το φλαμέγκο είναι οι τσιγκάνοι του Μεξικού και της Ισπανίας που τους βγάλανε από την πόλη και τους διώξανε και πήγανε και μείνανε σε ένα βουναλάκι, ξεχνάω τη χώρα να στην πω τώρα το μέρος, και η φτώχεια, ο διωγμός, ο κατετριαγμός έβγαλε το φλαμέγκο. Καταλαβαίνετε. Έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό. Οπατώντας ντοκιμαντέρ. Εντάξει, έχουμε διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι αυτός που το έγραψε ότι λέει και την αλήθεια. Υπάρχουν ιστορικές πηγές. Το φλαμέγκο δεν είναι τσιγκάνι. Υπάρχει μια κατάσταση, μια ιστορία από τους Αστέκους. Μην ξεχνάς ότι στο Μεξικό υπήρχαν οι Αστέκοι και πήγαν εκεί οι Ισπανοί με τον Κορτές και τους ξεκληρίσανε. Δεν αφήσανε τίποτα. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, αν πας σε ερείπια, δηλαδή σε ναούς, έχουν χτίσει πάνω στα ερείπια των Αστέκων, έχουν χτίσει καθολικούς ναούς. Όπως και στην πόλη του Μεξικού, τη μεγαλύτερη βασιλική των καθολικών την έχουν χτίσει πάνω στο μεγαλύτερο ναό των Αστέκων, στα ερείπια. Γι' αυτό και πάνε οι άνθρωποι εκεί, οι αυτόχθονοι στη Αστέκη, και κάθε Κυριακή απόγευμα πίσω στην πλάτη της εκκλησίας συνεχίζουν και αποδίδουν τιμές τους στους προγόνους τους. Και σου κάνουν και εξαγνισμό, όπως το λένε αυτοί, ψυχής και κακού ματιού και κατάρας. Εάν ποτέ δώσει ο Θεός και μπορέσουμε και πάμε, θα ήθελα να πάμε στην πόλη του Μεξικού, εκεί που είναι χιλιόμετρα αυτή η πόλη, την Κυριακή, το απόγευμα, και να βρεθούμε κι εμείς εκεί με τους Αστέκους, τους Ινδιάνους που κάθονται και σου κάνουν εξαγνισμό, όπου εκεί ο άνθρωπος τον έβλεπε στον δημοσιογράφο, είχε πάει σε μια νιρβάνα. Δηλαδή το έλεγε κιόλας ότι νιώθω αλλού. Και την άλλη μεριά είναι κανονικά η είσοδος όπου έρχονται οι πιστοί, και γιατί είναι Κυριακή και πηγαίνουν στην εκκλησία. Θέλω να σου πω, δεν υπάρχουν τσιγκάνοι, αυτά δεν υπάρχουν. Οι Ισπανοί δεν ήταν ποτέ τσιγκάνοι. Οι τσιγκάνοι, οι Ρωμά ή οτιδήποτε ξεκινάει από τις φυλές που έφυγαν με την Αίγυπτο, για να φύγουν οι Ισραηλοί από την Αίγυπτο. Από εκεί κάπου ξεκινάει με τις φυλές. Λοιπόν, το βλέπεις σαν ντοκιμαντέρ και το βλέπα χθες. Το λέω δεν είναι, γιατί ήρθα από τη Ρώμη και έχω έρθει με μπόλικη ιστορία και πληροφορίες, γιατί μας δείχνανε και συνέχεια, στα συνέδρια είχαμε πληροφορίες. Πάντως το φλαμέγκο είναι ένας χορός, λέει, ερωτικός, περιφράζει και την φτώχεια, την αυτή. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτόν, έχουμε τώρα τον μουσουλμάνο από τη Ναζαρέτ με την Μεξικάνα που ανοίξαν το μαγαζί, την μπουάτ, το να μαθαίνεις λοιπόν να τραγουδάς. Να πάμε στο Μεξικό, να πάμε εκεί. Ήταν τρομερή. Δηλαδή όταν αυτή η κοπέλα ξεκίνησε και μας τραγούδισε το πρώτο φλαμέγκο, γιατί είχαμε διάφορα διαλύματα, ένιωθες ότι υπήρχαν άγγελοι παντού. Ένιωθες ότι υπήρχαν άγγελοι στην αίθουσα. Μία φωνή. Τι να σου πω, αν μπορούσες να μπει στο προφίλ μου, δηλαδή να δεις, γιατί την έχω ανεβάσει να τραγουδάει, αν μπορούσες να μπει στο προφίλ μου και να το κατεβάσεις και να το έχεις αυτό, θα πεις δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια, yeah. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια φωνή, αγγελική φωνή. Είχαμε όλοι καθυλωθεί.
Για 10 λεπτά περίπου ήμασταν όλοι καθυλωμένοι. Ήταν μία από τις μαγικές στιγμές που έζησα, ήταν μία. Η δεύτερη ήταν όταν φυσικά μου φέρανε και το βραβείο, το ακαδημαϊκό βραβείο από την Ινδία και με βραβεύσανε και από την Ινδία με το ακαδημαϊκό βραβείο για όλη μου την προσφορά τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια και γνώρισα τους ανθρώπους που μιλάω εδώ και 8 χρόνια, διαλέγομαι με αυτούς μέσω WhatsApp, Facebook, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και τους έχω εκεί και τους βλέπω, την Ναταλή την Πίσω από τη Γερμανία, τον Τζερνάιλ Άναντ από την Ινδία, τον πρόεδρο της Ακαδημίας Ηθικής που θα μιλήσουμε σήμερα, θα παρουσιάσω τα ποίηματά του, έναν άνθρωπο που έχει γράψει 161 βιβλία, που τώρα η Σερβία τον τίμησε στο Βράχο των Ποιητών. Στο Βράχο των Ποιητών είναι ένα σημείο όπου η Σερβία, οι Σέρβοι λογοτέχνες τιμούν τους μεγαλύτερους φιλόσοφους ποιητές του αιώνα και ξεκινάει αυτό από τον Ταγκόρε, τον Ινδό ποιητή, τον πολύ γνωστό, και έχουμε τώρα τον Ινδό, τον Τζερνάιλ Άναντ, που έγινε η βράβευσή του και βάλαν το όνομά του στο Βράχο των Ποιητών τώρα. Έγινε πριν μια εβδομάδα αυτό. Και είναι ένας άνθρωπος που αξίζει συγχαρητηρίων. Αν θέλεις λίγο να ξεκινήσω με τον Άναντ. Ναι, γι' αυτό να είναι η εκπομπή σήμερα, αλλά είναι ο μέντορας μου. Είχες τόσα πολλά να μου πεις και όλες γι' αυτό. Ακόμη δεν έχω σταματήσει. Ο μέντορας μου είναι ο Άναντ, γιατί εγώ ναι μεν έγραφα ποίηση, αλλά δεν την έβγαζα. Εγώ γράφω για παιδιά, το ξέρεις πολλά χρόνια, γράφω ιστορίες, στέλνω ιστορίες εδώ, στο εξωτερικό, παραμύθια, πολλά. Και ο Άναντ λοιπόν, ο Dr. Τζερνάιλ Άναντ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ηθικής Ακαδημίας στην Ινδία, όταν του τα έστελνα, μου είπε, εγώ θέλω, μου λέει, να τα βγάλεις, γιατί έχουν, μου λέει, ένα βαθύ νόημα, υπάρχει ένα μήνυμα, μου λέει, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αλληλεγγύη, οπότε το θεωρώ το μέντορά μου. Όταν λοιπόν τον είδα μετά από 8 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο και αγκαλιαστήκαμε και είπαμε να είμαστε και να σκαμάρ, όπως λέμε στην Ινδία να είμαστε, μου λέει εκπληρώθηκε ο σκοπός μου. Το είπαμε ταυτόχρονα. Ήταν φοβερό το timing και φοβερό το συνέστημα. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος, είναι δάσκαλος, είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι φιλόσοφος και από το 1973 είναι ενεργός στη λογοτεχνία. Γράφει συνέχεια. Από το 1973. Ναι. Οπότε εγώ ήμουν αγέννητη, δηλαδή. Άρα είναι 50 χρόνια. Ναι, κι εγώ ήμουν αγέννητη. Οπότε έχουμε τώρα 161 βιβλία στην καριέρα. Πόσο χρόνο είναι ο κύριος? Πρέπει να είναι 70 και. Πάνω από 70 μάλλον. Το ρώτησα. Ναι, πρέπει να είναι τόσο. Πες ότι άρχισε να γράφει στα 20 του. Ναι. Και το τελευταίο λοιπόν είναι το τελευταίο που πήρε, πολύ σημαντικό βραβείο, είναι το Dr. Honoris Causa από το Πανεπιστήμιο της Σερβίας και από τους Σέρβους λογοτέχνες και αυτό που σου είπα, η πλακέτα του στο Βράχο των Ποιητών. Έχει 2 παιδιά, η γυναίκα του πέθανε πριν 2 χρόνια. Και τι άλλο θέλω να σου πω σαν βιογραφία? Ότι παραμένει ένας ακτιβιστής υπέρ της ποίησης, υπέρ της ειρήνης, υπέρ της αλληλεγγύης και έχει φτιάξει το λεγόμενο αλφαβητάριο της ηθικής, όπου χρησιμοποιεί, ας πούμε, το αλφα almighty, το almighty είναι ο Θεός, και εξηγεί με μία παράγραφο γιατί έχει συγκεκριμένα αυτή την στήλη, γιατί έχει πάρει αυτές τις λέξεις και γιατί έχει φτιάξει αυτό το αλφάβητο. Mm. Οπότε δουλεύει με αυτό το αλφάβητο, είναι φίλος της Ηθικής, είναι φίλος της Ελλάδας, έχει δουλέψει πάνω σε όλους τους αρχαίους φιλοσόφους, αγαπάει πάρα πολύ το ήθος, ethics, γι' αυτό κιόλας ονόμασε την Ακαδημία Academy of Ethics, από το ελληνικό ηθική. Θα το προωθήσουμε την εκπομπή να τη δει ότι Ναι, μα περίμενε. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα ποίημα, θα το διαβάσω πρώτα στα αγγλικά. Έχω αρκετά ποίηματά του, είναι πάρα πολύ εύστοχο όσο τη γράφει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω στα αγγλικά και μετά θα σου κάνω μια μετάφραση. Truth, partial and impartial.
Dr. Jernail S. Anand. Lives are our staple food. We feel convulsions when we occasionally turn to truth. Those who encounter it end up in hospitals or on the pistol pier if the dose of truth was higher. Τα ψέματα, λέει, είναι σαν το σάπιο φρούτο, το οποίο το αφήνουμε και κάποια στιγμή όμως το βλέπουμε ότι είναι σάπιο. Ναι, βλέπουμε το φρούτο, αλλά μέσα είναι σάπιο. Οπότε έτσι είναι και τα ψέματα. Και όλα αυτά κάποια στιγμή, αν τα φάμε ή αν τα αγγίξουμε, θα τελειώσουμε, θα πάμε, λέει, στο νοσοκομείο. Οπότε καλό είναι πριν να το δαγκώσουμε ή πριν το μοιράσουμε, να είμαστε έτοιμοι για την δόση αλήθειας το οποίο θα έχουμε, το οποίο θα δεχτούμε από το φρούτο, εννοεί, λέει, τα ψέματα. Literature is the realm of the partial truth. Even history has no history of telling the impartial. Unqualified truth does not let us sleep. Try the balm of poetry where the wounds are too deep. Η λογοτεχνία, λέει, είναι ο πυρήνας της μισής αλήθειας. Κάποια αλήθεια, μερική αλήθεια. Ακόμη και η ιστορία δεν έχει ιστορία, αλλά ίσως να μας λέει κάτι από το παρελθόν ή κάτι από τα μισά που δεν ξέρουμε. Δηλαδή πάντα βλέπουμε τη μισή αλήθεια στην ιστορία. Οπότε αυτή που δεν θεωρείται αλήθεια, η αλήθεια που είναι χωρίς ποιότητα, δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Και φαντάσου τώρα, δηλαδή φαντάσου, ψάξε μέσα στην ποίηση να βρεις κομμάτια από τις πληγές μας που είναι τόσο βαθιές. Literature introduces us to the best parts of humanity and history to the worst. Yes, we love history. Through it always acts like a vamp, tempt us with its perilous glory, which bears the death's stamp. Η λογοτεχνία επίσης μας μαθαίνει τα καλύτερα κομμάτια της ανθρωπότητας. Παίρνουμε από εκεί. Αλλά η ιστορία μας αφήνει να δούμε τα χειρότερα. Mm. Ναι, αγαπούμε την ιστορία, όμως δεν είναι αυτό που πρέπει να μείνει στην επιφάνεια. Πρέπει να συνέχεια να ανακαλύπτουμε τι είναι αυτή η δόξα, τι έχει να κάνει με τη δόξα και επιτέλους αν αξίζει ο θάνατος. Δηλαδή στην ιστορία βλέπεις ότι υπάρχει νίκη η δόξα και κάποιοι πεθάναν για κάτι πολύ μεγάλο. Άξιζε αυτός ο θάνατος? Our silence can make stone speak. Έχει προβληματισμές, σε προβληματίζει επίσης. Πάρα πολύ. Σε κάνει πάρα να ανοίξει συζητήσεις. Πάρα πολύ. Our silence can make stone speak and also shut whirling tempest of verbal extravagance. History is the warbling noise of the river of life. In its glorious as well as menaced flow, poetry interprets and modifies the soul. Η δικιά μας, λέει, η σιωπή κάνει ακόμη και τις πέτρες να μιλούν. Και επίσης κάνει τους τυφώνες να σταματούν, να σωπαίνουν. Από την τόση πληθώρα των λέξεων. Συγγνώμη. Η ιστορία όμως χρησιμοποιεί ή έχει τόσο πληθώρα, τόση βαβούρα, όπως και το ποτάμι της ζωής. Σε αυτές λοιπόν τις δοξασμένες μας στιγμές, η ποίηση παρουσιάζει και μεταλλάσσει ή μεταμορφώνει την παράσταση. Έτσι. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι, έχει ποίηση που μπορείς να κάτσεις να ανοίξεις τώρα να πιάσουμε συζήτηση, ναι, για όλο αυτό, ναι, τώρα. Ναι, αυτό να το αναλύσουμε. Γι' αυτό κιόλας τον θεωρούν τον φιλόσοφο του 21ου αιώνα. Ο δεν, είναι, δεν κάνει ποίηση έτσι ποίηση, ξέρω, κάνει φιλοσοφική ποίηση, ναι, μπράβο. Ναι. Που σε κάνει να προβληματιστείς, ναι, να πεις, ναι, γιατί έτσι, ναι, γιατί εκείνο, γιατί το... μπράβο. Γι' αυτό ήθελα να σου παρουσιάσω και να σου διαβάσω κι άλλο ένα. Έχω αρκετά, αλλά
hope and faith, ελπίδα και πίστη. Hope sustains life and it is hope which makes meat of a man, killing him bit by bit rather than dispensing him off once for all. Η ελπίδα είναι αυτή που sustains, αναπαράγει τη ζωή. Έτσι. Αλλά η ελπίδα, it is hope that, που κάνει, που δημιουργεί, που παίρνει από τον άνθρωπο κομμάτι-κομμάτι, τον τεμαχίζει, αντί να τον κάνει ολόκληρο, να ολοκληρωθεί από όλα αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή ελπίζοντας, ελπίζω θα πάω στο Μεξικό. Ελπίζω θα διασχίσω... Διασπάεσαι στις ελπίδες αντί να είναι μια ολοκληρωμένη... Αυτό. Ενώ η ενέργειά σου να πηγαίνει προς κάτι συγκεκριμένο. Θα πάω στο Μεξικό και θα είμαι εκεί συγκεκριμένη και συγκεντρωμένη. Hope is a path kept open while all the doors are closed, leading to despair all around the earth and the firmament. Η ελπίδα είναι ένα μονοπάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό όταν όλες οι πόρτες είναι κλειστές και μας οδηγούν στην αποξένωση, στην απόρριψη και όταν όλοι σε αυτόν, τον κόσμο και στον πλανήτη είναι υπό καταστολή. Hope tempts us into living. Είναι ωραίος είναι. Είναι φανταστικός. Hope tempts us into living and keep on suffering. The tantrums of faith believing all will be well on day, one day. Η ελπίδα μας κρατάει στο να ζούμε. Ναι. Και να συνεχίζουμε να υποφέρουμε. τα tantrums, ας πούμε, σωστό, οι ευλογίες, οι προσευχές, τα tantrums είναι, ναι, τέλος πάντων, ναι, οι κωδικοί που έχουν, ναι, τα τάντρα, γιατί αυτός είναι Ινδουιστής, οπότε μιλάει τάντρα, με τους, ναι, κωδικούς του τάντρα. Είναι αυτής όμως πιας. Τα συγκεκριμένα tantrums σου λέει του πεπρωμένου, που πιστεύουμε ή πιστεύοντας ότι όλα θα πάνε καλά μια μέρα. Men who fail in their endeavors turn to hope. To keep the masters in good humor thinking, the mortals believe in their mercy. Οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στα πάθη τους, δηλαδή στα πάθη τους, στις αμαρτίες τους, αυτοί πηγαίνουν προς την ελπίδα. Αυτοί ευελπιστούν, ελπίζουν για να κρατηθούν ή να κρατήσουν τους κύριους τους, δηλαδή τους αρχηγούς, αυτούς που θεωρεί ότι υπάρχει ένα Matrix, θα σου πω και για το βιβλίο του, το Lustus που έχει γράψει. Θεωρεί λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το Matrix και υπάρχουν άνθρωποι από πάνω, κύριοι, αρχή, και οι οποίοι μας χρησιμοποιούν. Οπότε χρησιμοποιούμε την ελπίδα για να κρατήσουμε τους από πάνω σε καλό χιούμορ. Δηλαδή να τους έχουν, να είναι ευδιάθετοι. Συγγνώμη, από πάνω εσύ δηλαδή με ταλαιπωρείς τώρα στη δουλειά και γελάς, ξέρεις. Ναι, λες στον αφεντικό σου, ας πούμε, για να είναι ευδιάθετος. Εσύ δουλεύεις για να είναι ευδιάθετο το αφεντικό σου, να είναι ευχαριστημένο. Με σένα σου δίνει καλό μισθό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει, καταλαβαίνεις. Σε πολλά επίπεδα μπορείς να τα αναλύσεις, ναι, διαφορετικά. Σου λέω τώρα τη δουλειά. Σου, ναι, ναι, τη δουλειά. Ναι, ναι. Πιστεύοντας ότι οι θνητοί ζουν από το πεπρωμένο τους και από τον ίκτο. Δηλαδή εμείς οι θνητοί στην ουσία ζούμε από το πεπρωμένο και από τον ίκτο των μεγάλων των αφεντικών. Ρε παιδί μου, εκείνος λέει το Matrix. Εμείς μπορούμε να πούμε πιο έτσι για να το καταλάβει εδώ το κοινό, οι αγγέλοι μας, ας πούμε, δηλαδή τα αγγελάκια μου, εγώ ελπίζω γιατί θα με θέλω να κάνω τα αγγελάκια μου να χαμογελάνε. Ή τα διαβολάκια μου, τέλος πάντων, ανάλογα. Είναι λίγο, δεν μπορεί να πιάσει τη ρισκή αυτό. Είναι λίγο, όχι, πιο τεχνοκρατικό. Πώς να σου το πω, ο γιος μου που είναι τεχνοκράτης, μου λέει ότι μπορεί να είναι κάποιος από πάνω, ξέρω εγώ, και πώς είμαστε εμείς τα πνευμομπίλη και μας παίζουν, κάτι ακριβώς, τέτοιο. Αυτό λέει. Αυτό. Λέει. Faith rather than hope is a positive asset for man which does not leave things to the will of God,
rather put the responsibility on human action. Η πίστη όμως είναι το τελευταίο στίχος που μιλάει για την πίστη. Η πίστη όμως, αντιθέτως από την ελπίδα, είναι ένα θετικό, θεωρεί ένα θετικό, πώς λέμε, ένα θετικό ατού για τον άνθρωπο, γιατί δεν αφήνει τα πράγματα έτσι να αιωρούνται, δεν τα αφήνει τυχαία, γιατί πιστεύεις. Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε στην βούληση των θεών, επειδή υπάρχει η θέληση, η βούληση, έχουμε τη βούληση και την ευθύνη ως ανθρώπινη ύπαρξη. Εδώ λέει, ας πούμε, ότι στην ελπίδα έχω τη βούληση των θεών, του Μάτριξ. Στην πίστη είναι εγώ τι πιστεύω. Ναι, είναι καθαρά ανθρώπινη και ευθύνη. Είναι η δική μου βούληση καθαρά. Και ευθύνη. Ευθύνη του ανθρώπινου, της ανθρώπινης ύπαρξης. Πιστεύω. Πιστεύω στο Βούδα. Πιστεύω στο Βούδα. Θα πηγαίνω και θα κουνάω αυτά τα ρότα. Όταν πήγα να κάνω το βελονισμό και έκανα τα σεμινάρια του βελονισμού, που δεν, ένας Έλληνας το έχει φτιάξει όλο αυτό, το έχει πάρει από Ινδουιστές. Να, το έχει πάρει από αλλού, γιατί δεν έχουμε εμείς στην Ελλάδα βελονισμό. Έχει πάει ο άνθρωπος από μικρό παιδί, ήταν κουφός και είχε πάει σε μοναστήρια έτσι και είχε μείνει μέσα και έμαθε τεχνικές διάφορες. Αυτός βέβαια όταν ήρθε εδώ, έγινε καλά, τις άλλαξε αυτές τις τεχνικές και τις προσαρμόσε σε εμάς τους Έλληνες. Ανάλογα από τι χρειάζεται ο καθένας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν στα σεμινάρια λοιπόν, που κάναμε στα πρώτα θεωρητικά σεμινάρια, το σωμανική, λέει γιατί η πρώτη αρχή είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, εγώ για να γίνω βελονίστρια πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής για να είναι καθαρά. Σωστά. Όλα μου. Η δεύτερη είναι η πίστη. Ναι. Και όταν λέμε πίστη, δεν εννοούμε πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω σε έναν άνθρωπο, πιστεύω στην ενέργειά μου, σε αυτό που κάνω. Mm. Κατάλαβες. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη η λέξη πίστη. Βέβαια. Αυτό λέει η ενέργεια της πίστης. Βέβαια. Καλά, εγώ πιστεύω ότι με τη δύναμη του Θεού μπορώ να τα κάνω όλα. Βέβαια. Μα εγώ μόνο έτσι πιστεύω. Και αυτό το λέω ότι είναι ευθύνη της ανθρώπινης ύπαρξης. Υπάρχει ευθύνη της ανθρώπινης, δηλαδή πιστεύω με όλη μου την ύπαρξη την ανθρώπινη, ναι, και την βούληση την ανθρώπινη που μας έχει δώσει το Θεό. Βέβαια. Δηλαδή, αν εγώ τώρα θέλω να γίνω εκατομμυριούχα, σου λέω τώρα, αυτό δεν είναι πίστη, είναι ελπίδα. Ελπίζω ότι θα γίνω πλούσια. Ναι. Γι' αυτό σου λέει μερικές φορές ο Πάτερ ή όποιος είναι δίπλα σου, λέει, δεν μπορείς να προσεύχεσαι τώρα στην Παναγία για να σου δώσει το λαχείο. Ναι. Γιατί δεν έχει να κάνει με τη θέληση των Θεών. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ to the point αυτά που λέει. Είναι απίστευτος. Γι' αυτό το εγώ τον έχω σαν γκούρου, σαν μέντορα. Και όταν γράφω κάτι του το στέλνω και θέλω να μου πει την άποψή του, και αυτός με έσπρωξε να συνεχίσω να γράφω. Γιατί αυτός ήταν ο πρώτος που είδε στα γραπτά μου, κυρίως στην ποίηση, ότι έχω ψήγματα φιλοσοφικά, αλληλέγγυα, και μου είπε ότι δεν θα μπορούσες να μην το κάνεις αυτό ή δεν θα μπορούσες να μην είσαι σε αυτό το μονοπάτι, γιατί φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος της πίστης. Είναι ένας καταπληκτικός φιλόσοφος, ποιητής, άνθρωπος. Δηλαδή, τον εγώ βλέπεις, είδα τις φωτογραφίες και... Είναι ο κύριος με το τουρμπάνι. Ναι, είδα τις φωτογραφίες, αλλά σας είδα σαν οικογένεια. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν μου βγάλατε δηλαδή ότι ήσασταν σε μια εκδήλωση. Ήτανε τόσο ζεστή το πώς αγκαλιαζόσαστε, το πώς... που ένιωθα ότι ήσασταν οικογένεια. Δηλαδή, και εσύ ενσωματώθηκες έτσι πολύ ωραία μαζί τους. Εγώ έχω το έχω αυτό. Δηλαδή μου το είπανε όλοι. Ότι μπορείς και ενσωματώνεσαι. Ναι, και νιώθανε όλοι μαζί μου ότι με ξέρανε. Δηλαδή, ο Τζεν Νάιλ μου λέει, ήμουν σίγουρος ότι αυτό που μου βγάζε στα μηνύματα θα μου το βγάλεις και από κοντά. Μου είσαι τόσο, τόσο δοτική. Ο Δε Μαύρο από τη Μοζαμβίκη, ο πρόεδρος μας από τη Μοζαμβίκη, που είναι 2 μέτρα παλικάρι και μας μίλησε στο συνέδριο για την ιστορία του, πώς έφτασε στο Μεξικό, γιατί αυτός είναι πλέον στο Μεξικό, παντρεμένος με το παιδί του, ήρθε στο συνέδριο και μας εξήγησε ότι όταν γεννήθηκε στη Μοζαμβίκη, του είπαν ότι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις όνειρα. Δεν έχεις δικαίωμα να υπάρχεις.
το πάνε στην οικογένειά του. Γιατί είμαστε σε καταστάσεις κοινωνικές. Δεν έχεις δικαίωμα να ζητάς. Είσαι ακόμη ένας μαύρος που γεννήθηκε στη Μοζαμβίκη. Αυτά ήταν δικά του λόγια που μας τα είπε ο Ρούι. Και είπε ότι μου λέγανε ότι δεν έχεις δικαίωμα να ονειρεύεσαι από σχολείο. Δεν έχεις δικαίωμα να ονειρεύεσαι να μάθεις. Δεν έχεις δικαίωμα. Δεν μπορείς να ονειρεύεσαι. Ήτανε από... Τι φοβερό είναι αυτό. Ναι, ήταν τρομερή ιστορία του. Μας είχε κάνει και είχαμε κλαίγαμε. Και εγώ θα κλαίγα, ναι. Ήταν τρομερός αυτό. Συγγραφέας. Είναι motivator speaker. Είναι ομιλητής και κάνει empowerment στα παιδιά, στα σχολεία, στο Μεξικό. Εμψύχωση. Εμψύχωση στα παιδιά. Και είχε το γιο του μαζί. Και έφερε το γιο του, ο οποίος ήταν υπέροχο. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή δίνει ελπίδα σε όλους αυτούς που τους λένε ότι όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι. Και του λέγανε μέχρι και τα 16 του που ήρθε αυτή η ευκαιρία, αν θέλεις. Όπως μας είπε, να φύγει από τη Μοζαμβίκη επιτέλους, να πάει σε άλλο χώρο. Δηλαδή, έχει δύο πανεπιστημιακά πτυχία ο Ρουί και είναι πάνω στις πολιτικές επιστήμες και πάνω στην ιστορία. Και βρέθηκε στο Μεξικό. Εντάξει, δεν μας είπε πάρα πολλά και πώς, αλλά μας είπε όταν βρέθηκε πλέον στο Μεξικό και πήγε στο πανεπιστήμιο και γνώρισε τη γυναίκα του και μπήκε σε αυτό το κομμάτι του ομιλητή εμψυχωτή. Πάνω στα παιδιά, δηλαδή σε σχολεία, πηγαίνει σε πολύ μεγάλα συνέδρια, πάλι σε σχολεία, πάλι σε παιδιά μέχρι 18 και μετά φοιτητές και μετά άλλα συνέδρια. Δείχνει το γιο του, μας δίνει το γιο του και του λέει, θέλω να λοιπόν, του λέει, να πιστεύεις τον εαυτό σου και όχι τι σου λένε οι άλλοι. Γιατί αν εγώ είμαι εδώ, του λέει αυτή τη στιγμή και παίρνω, γιατί πήρε και αυτός αρκετά βραβεία, τον βραβεύσανε για ό,τι κάνει στο Μεξικό, για τις ομιλίες του. Του είπαν, αν εγώ είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, είναι επειδή δεν άκουσα κανέναν από αυτούς που δεν είπαν, που είπαν ότι δεν έχω όνειρα και ότι δεν έχω δικαίωμα να ονειρεύομαι. Και εγώ συνέχισα να ονειρεύομαι. Και αν είμαι εδώ, είναι το όνειρό μου. Ήταν συγκλονιστικός και ο Ρουί. Συγκλονιστικός. Λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στο Τζορνάι. Για κάτσε, για λέγε. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά είσαι να πεις. Όπου έχουμε λοιπόν. Αλλά εδώ, έχουμε εκπομπή και την άλλη εβδομάδα μαζί. Την άλλη έχουμε άλλον. Ναι. Θα σου φέρω την. Ναι, εννοώ ότι. Τη Ζανέτ. Θέλω να σου πω ότι αν δεν προλάβεις να μας πεις πολλά πράγματα για. Ναι, τη Ρώμη. Για τη Ρώμη θα μας τα πεις και ναι, την. Ναι. Όταν λες τη Ζανέτ, όχι τη Ζανέτ την πρόεδρο εδώ την πέρα. Την πρόεδρο τη Ζανέτ, την Ερούκα Τιμπούρκη του Μεξικό, θα μιλήσω για τη Ζανέτ Ερούκα Τιμπούρκη. Πώς έγινε, πώς γνωριστήκαμε, τι ακριβώς κάνει αυτή η γυναίκα η οποία είναι. Ή δημιουργός. Μιλάμε εδώ για τον κύριο. Λοιπόν, αυτό το έγραψε, μου είπε, στη Ρώμη. Α, ωραία. Είναι 2-3 που έχει γράψει στη Ρώμη. The artist. Μένει στη Ρώμη ή μένει στην Ινδία. Μένει στην Ινδία. Μένει στην Ινδία. Αλλά πηγαίνω, έρχεται Ρώμη. Έτυχε τώρα να τον βραβεύσουν μάλλον για να του φτιάξουν την πλακέτα στον τοίχο των ποιητών στη Σερβία. Του δώσανε στην Ινδία επίσης το βραβείο Σενέκα. Πήρε αρκετά βραβεία και ήταν στη λεγόμενη tour, μας είπε, στην περιοδία Ευρώπης. Οπότε αυτό το συνέδριο των 2-3 ημερών στην Ρώμη, γι' αυτό ήταν μέσα στην περιοδία Ευρώπης. Γιατί είχε αποφασίσει το 24 ότι θα πάει να συγκεντρώσει και να μιλήσει και να γνωρίζει τους ανθρώπους που συνδιαλέγεται εδώ και 8 χρόνια, περίπου 9 χρόνια μας είπε αυτός. The artist. Whatever you have, body or mind, you have to exchange it for food. Ό,τι κι αν έχεις, μυαλό ή σώμα, πρέπει πάντα να το αντικαθιστάς ή να κάνεις ανταλλαγή για φαγητό. Ναι. It is normal and has nothing to shock if the exchange is willing and under no stress. Είναι normal αυτό, λέει. Η Ινδία μας παίρνουν τηλέφωνο. Ποιο να σε πάρει, λέει να μας βλέπουνε. Ναι, γλυκένει, Ινδία βγήκε. Μην πάρεις τηλέφωνο κανέναν και είναι κανείς και σου κάνει κανένα. Τι του λέει το νούμερο. Μου το κλείσανε. Τι λέει το νούμερο πίσω στο τέλος, το νούμερο τι λέει. Έλεγε γλυκένει, notebook. Μην πάρεις τηλέφωνο και σου έχει κάνει κανείς, ξέρεις. Μην παίρνεις τηλέφωνα τέτοια. Πώς θα το κλείσω. Κάνε απόρριψη. Γιατί μπορεί να είναι και σκάμ και να σου πάρουν όλη την κάρτα τα πάντα. Μην απαντάς αυτό. Το WhatsApp ήταν 694-859-4152. Να έρθω εδώ. Για περίμενα εδώ. Να δω.
Όχι, δεν είναι το WhatsApp, κάτι άλλο ήταν. Κλήση κανονική ήταν. Ούτε στο Facebook, ούτε σε κανένα Messenger. Πάντως μην τα παίρνει αυτά τα. Α, μήπως ήταν Messenger, γιατί ναι, ήταν κλήση περίεργη. Ναι, καλύτερα να μην τα παίρνει. Αν δεν ξέρει. Μπορεί γιατί... να έπρεπε να το σηκώσω. Μην το σηκώνει, γιατί είναι. Τώρα άνθρωποι... δεν μου βγαίνει τίποτα από αυτό, δεν βγαίνει που ήταν η συνομιλία. Οχ. Λες να πάθα ζημιά. Να το δω. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται που, άκου τώρα, που το σήκωσα, δεν φαίνεται που χτύπαγε. Ήταν μια κοπέλα προφίλ. Στο Viber. Μην τα σηκώνεις, παιδί μου, αυτά μπορούν να σου κάνουν scam. Μην τα σηκώνεις καθόλου αυτά. Το Viber να τα μου πάντα, scam. Τα πάντα, μην τα σηκώνεις. Ούτε invies, ούτε βλέπεις άγνωστα, μην τα σηκώνεις. Γιατί γίνονται φοβερές απάτες, δυστυχώς, με τα τηλέφωνα. Δεν μου άνοιγε το Viber τώρα. Μη σου πω να το κλείσει κιόλα στο κινητό σου. Κλείστο. Τελείως λες. Ναι, κλείστο, κλείστο. Αχ, δεν μου λες τέτοια. Ναι, σου είπα, μην τα σηκώνεις. Τι γράφει τώρα, Try Stain Song, Cleopatra, Wikipedia. Τι είναι αυτό. Δεν μου το δίνεις κιόλα, να καταλάβω. Πήγαινε πίσω και κλείστο. Κλείστο το κινητό σου. Ωραία, το πατάω για να κλείσει εδώ και δεν κλείνει. Βγαίνει αυτό, try, λέει, set, αλμά. Μήπως κλείνει από εδώ. Από πού κλείνει το κινητό σου. Ξέρεις από εδώ ξέρω ότι κλείνει. Ξέρεις τον κωδικό μετά. Ναι. Τώρα δεν κλείνει όμως. Αχ, τώρα κοίτα τι έπαθα και φοβήθηκα. Τέλος πάντων. Αυτό τι να γίνει, θα γίνει. Ναι, το δούμε μετά. Λοιπόν, πού ήμουνα, the artist. It is normal, είναι normal λέει και δεν είναι κάτι που πρέπει να σε σοκάρει. Από τη στιγμή που αυτή η συναλλαγή, ανταλλαγή γίνεται με τη βούληση και χωρίς stress. This exchange loses its exalted status when we oversell ourselves because we have to survive. Αυτή η ανταλλαγή χάνει, λέει, το πρώτο στάτους, χάνει, λέει, το πρεστίζ του, τέλος πάντων, όταν προσπαθούμε να υπερπουλήσουμε τους εαυτούς μας, αλλά αυτό το κάνουμε επειδή πρέπει να επιβιώσουμε. Εάν το κέντρο της civilization, του κόσμου, if it is the center of civilization, the Republic Square of Rome, the creators of beauty have to beg to run their home. Εάν ήταν, λέει, το κέντρο της ανθρωπότητας, η πλατεία της Ρώμης, οι δημιουργοί της ομορφιάς θα έπρεπε να δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να πάνε στο σπίτι τους. Ναι. An artist, a singer, a poet perform for the joy of creation, but they have a body too. And a mind to be kept in motion. Ένας, λέει, τραγουδιστής, ένας ποιητής, ένας καλλιτέχνης έχει την ανάγκη της δημιουργίας, γι' αυτό και γράφει, γι' αυτό και τραγουδάει. Αλλά έχουν και ένα σώμα και ένα μυαλό το οποίο πρέπει να του δώσουν να φάει. When poets or singers sing in the streets, it is divine and send us in a trance. But when next moment he advances towards you with a begging bowl, all divinity takes wing. Όταν βλέπεις ένα ποιητή ή ένα τραγουδιστή στους δρόμους να τραγουδά, είναι όντως θεϊκό, είναι σταλμένο το Θεό. Και εκεί δεχόμαστε θεϊκά μηνύματα ή αγγελικά μηνύματα. Όταν όμως την επόμενη στιγμή βγαίνει με ένα... Βγαίνει με τον Πολάκη ή με το, ξέρεις, που κάνει, που ζητάει τον οβολό του, τότε όλη η θεότητα χάνεται, φεύγει. Ναι. It was half for joy of his calling and half for his stomach, yet what a performer. I appreciate the singer, but I pity the system which has everything for the artless and nothing for the artist whose work is so sublime. Και όταν, λέει, φεύγει, αυτό το υπέροχο, αυτή η υπέροχη στιγμή είναι μισή
για τη δημιουργία και η άλλη μισή για τον οβολό. Και το μισό θα πάει στο στομάχι και το άλλο μισό είναι για την δημιουργικότητα, για τη δημιουργία. Πόσο μου αρέσει ο τραγουδιστής, πόσο μου άρεσε ο ποιητής, αλλά είναι κρίμα για το σύστημα, το οποίο σύστημα τα έχει κάνει όλα τόσο όμορφα για τον άνθρωπο που δεν κάνει τέχνη και για τον καλλιτέχνη του οποίου το έργο είναι υπέροχο, δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Εννοεί για να τον προστατεύσει, για να του δώσει χρήματα. Κατάλαβες πόσο βαθύ. Ναι, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι είπαμε για Ινδία και χτύπησε η Ινδία και δεν φαίνεται πουθενά τώρα. Με έχει προβληματίσει τώρα αυτό. Λες να με κλέψουν, ναι. Ή που κλείσαμε το ίντερνετ γιατί είχα ανοιχτό το WiFi, εντάξει. Ναι, το κλείσες. Το WiFi. Ωραία, έκλεισε και το κινητό σου. Δεν κλείνει το κινητό, δεν ξέρω πώς κλείνει. Ωραία, στο Viber μπορείς να μπεις. Όχι. Αφού δεν έχω τέτοιο. Μην μπεις. Άστο, θα το δούμε. Βλέπω μετά το Viber, αλλά δεν φαίνεται να έχει γίνει Viber κλείση. Πήγαινε στις κλήσεις. Τις κλήσεις. Στις κλήσεις που λέει. Α, στις κλήσεις του Viber. Ναι, εδώ. Σου λέει look. Ναι, εκεί τη βλέπεις. Δωρεάν κλήση Viber, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι καμία άγνωστη. Ξέρεις τι λένε για αυτά τα συγκεκριμένα τα τηλέφωνα. Τα έξυπνα τηλέφωνα σε παρακολουθούν και ακούνε τις ομιλίες μας, καταγράφονται με βάση το Google. Ναι, ναι, ναι. Οπότε με βάση το Google καταγράφει αυτό τι λέμε τη συνομιλία μας και το έξυπνο τηλέφωνο έχει κάνει ένα search και παίρνει τηλέφωνο εάν έχεις ακούσει, σου λέει για Wikipedia, σου λέει για poetry στην Ινδία. Αυτό πλέον θα γίνει με τις έξυπνες. Ναι, αλλά τώρα ήταν μια κοπέλα και με έπαιρνε σαν να με έπαιρνε το WhatsApp Ινδία. Μα δεν ξέρω εγώ την κοπέλα, γιατί όταν σου πάω μου το δώσεις δεν μου το δίνες. Οπότε δεν ξέρω τι μου λες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι με έπαιρνε από το WhatsApp. Άλλο, εσύ μου δείχνεις Viber, δεν μου δείχνεις WhatsApp. Ανάτο, αυτό είναι. Να δω. Πριν 8 λεπτά. Γείτε. Ναι, να το σβήσεις αυτό. Να το σβήσεις αυτό. Πήγαινε δεν το ξέρουμε. Είναι spam. Είναι spam. Πώς το σβήνω. Είναι απάτη. Θα βγει το. Να το εδώ. Διαγραφή. Αυτό. Μπράβο. Τι κάνει και ένα μπλοκάρισμα θα αφήνει. Έπρεπε πρώτα να τη σβήσω. Τι πώς θα κάνω μπλοκάρισμα. Το σβήσεις τώρα. Είναι τα λεγόμενα spam numbers. Ναι. Μην το ανοίξει το WiFi. Όχι, καθόλου τώρα. Καθόλου μέχρι στιγμή. Μην το ανοίξει. Και άμα σου έρθει καμία περίεργη, μην την ανοίξει. Είναι τα λεγόμενα spam. Το που το σήκωσα, λες τώρα αυτή να πρόλαβε να με έκλεψε που τι κάναμε το έτσι. Θα το δεις μόνο στην κάρτα σου ή αν έχεις κάρτα, έχεις κάρτα μέσα στο κινητό σου. Ναι. Έχεις κάρτα σου, έχεις κωδικούς. Όχι. Τι κωδικούς να έχω δηλαδή. Της κάρτας σου. Όλοι τα έχουν, πληρώνεις με κάρτα, περνάς το τηλέφωνο. Έχω μία κάρτα της Revoli. Περνάς έτσι το τηλέφωνο. Ναι. Αυτό εκεί θα δεις. Αλλά έχει δεν έχει φιλευτά τίποτα η Revoli μέσα τώρα. Ναι, γιατί είναι prepaid. Είναι άδεια. Mm. Άρα δεν μπορώ να κάνω. Τίποτα. Δεν απάντησες. Δεν μιλήσαμε. Έκανα το έτσι και έκλεισε όταν το έκανα το έτσι. Όταν έκανα έτσι έκλεισε αυτό. Τώρα ή έκλεισε από μόνο του. Αυτά δεν θα τα απαντάς. Είναι τα λεγόμενα, κατάλαβες. Μιλάγαμε για τους Masters και το Matrix. Κατάλαβες. Αυτή είναι μια αμηχανή αναζήτησης. Να σκέφτεσαι ότι είμαστε σε ένα Matrix και υπάρχουν αυτά που λέμε καταγράφονται και αυτές οι μηχανές αναζήτησης είναι σαν τις αράχνες. Εγώ νομίζω μήπως ήταν ο άνθρωπος, αλλά πού θα βρεις και το τηλέφωνο μου για να με πάρει, μαλακία. Όχι βέβαια. Ο άνθρωπος ξέρει ότι εμείς θα κάνουμε και θα του στείλω το YouTube, το έχουμε ήδη μιλήσει. Ναι. Δεν είναι η Ινδία. Αυτό είναι μηχανή αναζήτησης. Πώς το εξηγήσω, είναι spam. Σου πετάει κάποιος ένα spam, χτυπάει τηλέφωνο, αν εσύ καθόσου θα μπορούσε να τα έχει πάρει όλα. Ό,τι έχεις, κινητά, τα πάντα. Έτσι λειτουργούν αυτές οι μηχανές αναζήτησης. Α, τώρα που τα κλείσαμε όλα. Τώρα δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να πάρει γιατί δεν υπάρχει. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν έτσι. Με το που έκανα έτσι έκλεισε όμως η κλίση. Με το που έκανα έτσι. Τώρα ή την ακύρωσα από το πήγα να το σηκώσω. Ναι, αυτό έκανα. Μπορεί να την ακύρωσα, ναι, να την ανοίξω. Οπότε δεν θα έχεις WiFi και θα προσέχεις πάρα πολύ τα ξένα τηλέφωνα γιατί δεν είναι τηλέφωνα. Είναι μηχανές αναζήτησης. Δεδομένα δεν μπορώ να ανοίξω. Όχι, τίποτα δεν θα ανοίξω αυτή τη στιγμή. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, τίποτα. Ναι. Μέχρι να βγούμε έξω να δούμε. Γιατί εδώ δεν μπορώ να το ελέγξω αυτή τη στιγμή γιατί είσαι υποπίεση. Ναι, αλλά θέλω να σου δείξω πώς γίνεται το Matrix και πώς γίνονται οι Masters που έλεγε εδώ πέρα. Το ότι μας παρακολουθούν και μας ακούνε μέσω της Google, γιατί όλη η Google παρακολουθεί τα πάντα και δίνει
δίνει αναφορά στην Αμερική, σε άλλα database, και αυτά τα database, ανάλογα τι λες, εκείνη τη στιγμή σε πιάνει και σου στέλνει ένα ραχνάκι, τα οποία είναι μηχανή αναζήτησης. Και ανάλογα τι θες, θα σου ρίξει Wikipedia, θα σου ρίξει Beast, θα σου ρίξει, ξέρω εγώ, το νερό, το ζαγόρι, θα σου ρίξει το fast food, θα σου ρίξει, σου λέω τώρα, ξέρεις, αυτά είναι τα λεγόμενα οι αλγόριθμοι πλέον έχουν πάρει την εξουσία και με βάση των αλγόριθμων μαθαίνουμε νέα. Εγώ δεν έχω κάρτες και τέτοια στο κινητό, έχω μόνο τη Ρέβουλη που για να βάλω στη Ρέβουλη μεταφέρω από την Εθνική στη Ρέβουλη. Ναι, αλλά μπορεί αυτή να σου πάρει, ξέρω εγώ, τα τηλέφωνα των ανθρώπων που έχει στο WhatsApp, λέμε τώρα, τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να σου κλείνουν το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, μπορούσε να σου έχει πάρει τον κωδικό. Αυτά κάνουν οι spam, οι scam που λέει κάποιος ότι μου πήρε κάποιος στο Facebook, μου πήρε κάποιος στο Instagram, μου πήρε κάποιος στο λογαριασμό. Τώρα μάλλον εγώ έτσι όπως το έκανα τα ακύρωσα. Και ότι έκλεισες το Wi-Fi. Όταν δεν υπάρχει ίντερνετ δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ναι. Όταν δεν υπάρχει ίντερνετ δεν μπορεί να δουλέψει αυτό. Αυτό δουλεύει μόνο με το ίντερνετ. Εγώ θα το κρατήσεις κλειστό μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή και μετά να βγούμε έξω και να το ξανάνε εγώ σήμερα. Να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά με φόβησες τώρα. Έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμος εδώ και χρόνια. Γι' αυτό βλέπεις ότι μερικές φορές λες, μα δεν σε βλέπω. Έπρεπε να μην το χτυπήσω καθόλου, να μην το, ούτε έτσι να το κάνω. Αλλά με το που το έκανα έτσι έκλεισε. Ναι. Λοιπόν, έτσι όμως τα άνοιγε υποτίθεται. Ναι, αλλά σημαίνει ότι εσύ ήσουν πολλή ώρα, ίσως είχες πολλή ώρα το Wi-Fi. Το είχες πολλή ώρα είσαι στο Wi-Fi ανοιχτό. Το Wi-Fi το είχα ανοιχτό από τη δουλειά. Ναι, και άκουσε μια συνομιλία και έτρεξε η μηχανή αναζήτησης. Και έπεσε σε ένα τέτοιο σπαμ. Δεν είναι άνθρωπος αυτό, να ξέρεις. Είναι ωραία, αυτό τώρα πρόλαβε. Ναι, άκουσε με όμως, γιατί με άγχωσες τώρα. Νομίζω ότι μέχρι να φύγω από εδώ θα με έχουν κλέψει. Όχι, αφού σου είπα, έχεις μέσα πράγματα, υπάρχουν. Έχω πράγματα. Την Εθνική Τράπεζα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Σου λέω, είδες εδώ πράγματα να έχουν εξαφανιστεί. Εδώ μέσα, όταν το άνοιξες, έχεις δει να εξαφανιστεί κάτι, να έχει φύγει κάτι. Τίποτα μέχρι στιγμής. Έχεις δει να έχουν φύγει τα τηλέφωνά σου. Έχεις δει να μην μπορεί να μπεις. Φύγαν όλες οι ενημερώσεις εδώ πέρα που είχα. Ναι, τις χρειαζόσουν τις ενημερώσεις. Όχι, αυτές τις κάνουμε. Ναι, αυτές μόνο φύγανε. Μπορείς να μπεις στο Facebook. Δεν ξέρω, πρέπει να τα ανοίξω για να μπω. Να το πατήσεις στο Facebook, έτσι απλώς να το πατήσεις. Μπορείς. Και σου λέει και είσαι εκτός σύνδεσης. Μπορείς να μπεις στο WhatsApp, στο Viber. Ναι. Μπαίνεις. Ωραία. Μια χαρά είσαι. Γιατί αν είχε γίνει κάτι, σου λέω, δεν θα έμπαινες. Αυτό εννοώ. Α. Κατάλαβες τι εννοώ. Ωραία, τέλος πάντων. Αυτό είναι απλώς. Για να απαντάμε. Ναι. Μην σκέφτεσαι, ξέρεις, και πατάς. Γιατί πλέον μιλάμε για έξυπνα τηλέφωνα. Που παίρνουν τις σκέψεις σου πλέον, ξέρουν. Λειτουργούμε με αλγόριθμους. Γι' αυτό σου λέω, άμα σου δείξω εγώ τι μου έχει στείλει, είναι όλα μαύρα. Δεν βλέπω τίποτα. Και γράφει από κάτω το αλγόριθμος του Messenger, έχει αλλάξει. Αλλάζουν πολύ συχνά οι αλγόριθμοι. Γι' αυτό σου λέω, δεν βλέπω τι γράφεις. Ταγκαρέμε. Καταλαβαίνεις που σου λέγα ταγκαρέμε, γιατί δεν βλέπω τι γράφεις. Είχα κάτι μαύρα στο. Εγώ τώρα εντωμεταξύ μου λες Ινδία και βλέπω Ινδία και μια ωραία κοπέλα και κάνω έτσι να της απαντήσω. Αλλά έκλεισε εκείνη τη στιγμή. Γιατί να απαντήσεις? Βέβαια όμως μπορεί να βάραγε πολλή ώρα και να βαρέθηκε και να κλείσε. Και σε ξαναλέω, γιατί να απαντήσεις ένα άγνωστο νούμερο? Ναι, αλλά γιατί εγώ δίνω και το Viber που μου στέλνουν αποδείξεις. Ναι, θα σου στέλνει από την Ινδία απόδειξη. Έλα, τα βάλει η Ινδία. Και αυτό που μου στείλε στο Clyde. Φαίνεται ότι είναι spam, Καλά, είναι η ανακοίνωση ψετάκαρα σου στείλα. Όχι, αυτό ήταν Clyde, έγραφε από κάτω Clyde κάτι, είναι spam. Α, αυτό που είδες που μου διέγραψε το. Διέγραψε το αμέσως. Αυτά είναι μηχανές αναζήτησης. Είναι αυτά τα ραχνάκια που πάνε και ανοιχνεύουν, ρε παιδί μου. Η λεγόμενη virus. Πώς το και τώρα αυτό θα περιμένει πότε θα το ξανανοίξω για να με ψάξει. Όχι, δεν μπορεί γιατί να το διέγραψες. Δεν απάντησες, διέγραψες. Να. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Πριν έδειχνε 8 κλίση, πριν 8 λεπτά έδειχνε. Τι να πρόλαβε να κάνει μέσα 8 λεπτά. Σημαίνει ότι μπορεί να χτύπαγε αυτό ώρα. Και να το είδες εκείνη τη στιγμή. Να. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Απλώς δεν θα απαντάς. Το λένε συνέχεια. Ναι. Μην απαντάτε. Αχ, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, γι' αυτό ο άνθρωπος λοιπόν που εγώ τον θεωρώ πρώτα άνθρωπο και μετά ποιητή, έχει γράψει ένα από τα πολύ γνωστά και γι' αυτό κιόλας πήρε τα μέτρητα βραβεία που πήρε, το λεγόμενο Epic
το επικό πλέον τριλογία, μία τριλογία η οποία λέγεται Λάστος. Και αυτός παρουσιάζει την κατάσταση στη γη από τη μεριά του κακού. Έχει φύγει λοιπόν η καλοσύνη, έχει φύγει ο Ιησούς με βάση, είναι ένα φανταστικό φαντάσου τώρα, θρίλερ, είναι τριλογία και παρουσιάζει, έχει έρθει λοιπόν αυτός ο κάκιστος, ο κακότατος και παρουσιάζει πώς είναι οι άνθρωποι και πώς εξελίσσονται οι ανθρώπινες κοινωνίες με βάση την κυβέρνηση, το κυβερνείο του κακού, όπου όλα τα πράγματα πάνε ανάποδα, που σημαίνει ότι αντί να σέβονται και να αγαπούν, ας πούμε, τα παιδιά και τη γυναίκα, τους παίρνουν όλα τα δικαιώματα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η γυναίκα και το παιδί, όλα πηγαίνουν στους άντρες. Αντί να πηγαίνουμε προς τους ανθρώπους που είναι σε ανάγκη και να τους βοηθάμε, τους δίνουμε μία κλωτσιά και πέφτουν κάτω. Δηλαδή, τους πάμε πιο κάτω στον πάτο. Αντί να βοηθάμε τις χώρες που βρίσκονται σε ανάγκη, που έχουν πόλεμο, που πραγματικά οι άνθρωποι κλονίζονται, τους αφήνουμε έρμεα της τύχης τους. Οπότε αυτό στην ουσία παρουσιάζει τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε και την φωνάζει Λάστους. Και τον βασιλιά αυτόν, τον βασιλιά τον λέει τον απόλυτο κακό. Και αυτό είναι σε τριλογία, τώρα θα βγάλει το τρίτο, το οποίο τρίτο είναι η λύση. Και εκεί υπάρχει ένα είδος δευτέρας παρουσίας και παρουσιάζει την ιδανική κατάσταση, αυτό που ο άνθρωπος θα πρέπει να ζει, την αρμονία, το κάλλος, την αγάπη, την αδελφοσύνη, σε αυτή την ιδιαίτερη κοινωνία που θα έρθει αφού φύγει αυτός ο κακότατος, που τελείως συμπτωματικά ο κακότατος θα είναι στην εξουσία για τα επόμενα, όπως λέει, 7 χρόνια. Ναι. Και εκεί 7 χρόνια και εδώ 7 χρόνια και η Αποκάλυψη μιλάει για 7 χρόνια και τα 7 χρόνια λέει που θα έρθουν της κακίας με τον κακό και όλοι περιμένουμε αυτά τα ισχρά χρόνια και οι πολέμοι που γίνονται, που τους ξεκινάει ένας παλαβός τρελός που το βλέπουμε αυτό ότι υπάρχει, δηλαδή έχει πολύ μεγάλες θα έλεγα ομοιότητες αυτή η τριλογία που έγραψε πριν αρκετά χρόνια και την έβγαλε τώρα, την έχει μεταφράσει στα Μπεγκάλι, γιατί ήδη η Ινδία έχει πάρα πολλές γλώσσες με πάρα πολλούς διαματισμούς, οπότε τώρα την μετέφρασε και στα Μπεγκάλι και θέλει να τη μεταφράσω στα ελληνικά, μου έκανε μία πρόταση, τώρα πότε θα προσπαθήσω εγώ να το καταφέρω αυτό, γιατί μιλάμε για 800 περίπου, 600 με 800 σελίδες αυτό το Λάστος. Είναι ένα πάρα πολύ όμως ενδιαφέρον βιβλίο που θα μπορούσε να πάει μέχρι και τα σχολεία. Όλα τα ποίηματα και όλα τα βιβλία του, τα 161 βιβλία του, βρίσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια, και στην Ινδία και στη Σερβία, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα που κάνει με τον επίσης καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Ιράν, πώς μπορούμε να ζούμε σε κοινωνίες όπου επικρατεί η ιδιωσιμότητα. Δηλαδή πώς μπορούμε να είμαστε σε πλήρη, αν θέλεις, αρμονία με τη φύση και με τον εαυτό μας και με τη δουλειά μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά που λέει, τα οποία εγώ τα διαβάζω καθημερινά, γιατί γράφει αποσπάσματα και στις σελίδες του αλλά και στο προφίλ του στο Facebook. Αν κάποιος θέλει και διαβάζει αγγλικά και θέλει να το βρει, λέγεται Dr. Jenai Singh Anand, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε τις απόψεις του για τη ζωή και για την κοινωνία μας. Να διαβάσω άλλο ένα. Living with God. Ζώντας με το Θεό. Someone told me, keep remembering God. Go on telling Him you are doing these good things and you have done these bad. Μένοντας με το Θεό. Κάποιος μου είπε να συνηθίσω και να νοιάζομαι και να θυμάμαι πάντα το Θεό και να Του μιλάω, να Του λέω για τα καλά πράγματα που κάνω, αλλά και για τα άσχημα πράγματα που κάνω. Soon I came to know God does not like to be kept busy all the time. No fun engaging Him in minor issues. Κάποιος μου είπε
ότι ο Θεός δεν θέλει να είναι συνέχεια απασχολημένος με εμάς. Με εμάς γενικώς δεν θέλει. Θέλει λίγο να έχει και πλάκα, να υπάρχει και ένα αστείο. Να υπάρχουν και πράγματα που δεν χρειάζεται να τον φωνάξουμε, να τα βγάζουμε λίγο πέρα μόνοι μας. I realized this thing in a very costly way. Whatever I said, God did, often found fault with my words. Και ανακάλυψα αυτό το πράγμα, αλλά το πλήρωσα πολύ ακριβά. Γιατί ό,τι και αν έλεγα, ο Θεός πάντα έβρισκε να έχω λάθος στις λέξεις μου. Finally, every time I had to say sorry, God never reverted to me. When I was busy, only I did it out of fear or to please Him. Τελικά, κάθε φορά που έπρεπε να του λέω λυπάμαι, συγγνώμη, ο Θεός ποτέ δεν μου απαντούσε. Εάν όμως εγώ ήμουν απασχολημένος, το έκανα μόνο από φόβο ή μήπως έχω κάνει κάτι κακό και δεν τον ευχαριστήσω. Now I let God do His work. He knows I'm here and I remember Him. And when in need, He is here for me. Τώρα αφήνω το Θεό να κάνει τη δουλειά Του. Ξέρει ότι είμαι μαζί Του και Τον θυμάμαι και ξέρω ότι στην απόλυτη κατάσταση, σε μια κατάσταση ανάγκης, είναι μαζί μου. We don't talk now much. I also do not tell people how much I love him or he loves me. Δεν μιλάμε πολύ τελικά, αλλά δεν λέω και στους ανθρώπους πόσο αγαπώ το Θεό και πόσο ο Θεός με αγαπάει. Δεν το λέω. He is there in his great presence and I'm here in mine. Many presence trying to partake some sparkles of his splendor. Είναι εδώ, μεγαλοπρεπής. Είναι τόσο μεγαλειώδης αυτή η παρουσία του και εγώ είμαι εδώ, μικρός, πολύ μικρός και ελπίζω και προσπαθώ να πάρω λίγο από το φως του. Journey of joy. Is joy a personal domain, entirely individual property? Something like food, which we own and eat when we need. Είναι η χαρά ένα προσωπικό εξάρτημα ή ένα προτέρημα και το χρειαζόμαστε να είναι δικό μας. Είναι δικό μας, το έχουμε στην περιουσία μας, περιουσιακό μας στοιχείο. Είναι κάτι σαν το φαΐ. Κάτι που μας ανήκει και πρέπει να το φάμε όταν το χρειαζόμαστε. No, it's a protein in mass, falling, arising each moment. Does not stay in the same shape, nor in the same mind, contrasted. Όχι, αλλά είναι μία πρωτεΐνη την οποία πρέπει να παίρνουμε, η οποία πέφτει και σηκώνεται κάθε στιγμή. Δεν μένει, η χαρά εννοεί, δεν μένει στην ίδια μεριά, ούτε στο ίδιο μυαλό και φυσικά μερικές φορές δεν μπορούμε και να την εμπιστευτούμε. Every other person around you, κάθε πρόσωπο, κάθε άνθρωπος που είναι δίπλα σου, related or unrelated, can make his participation in the creation of this dynamic context. Ο οποιοσδήποτε είναι δίπλα σου ή μαζί σου, είναι συγγενής, είτε δεν είναι συγγενής, μπορεί να σε φέρει σε αυτή την δημιουργία αυτού του συγκεκριμένου και δυναμικού συστατικού, δηλαδή της χαράς. I sometimes feel though we call it my joy, my pleasure, my happiness. It's all an illusion. It's applied to you, but people you operate with. Μερικές φορές το λέμε η χαρά μου, η ευχαριστησή μου, η ευτυχία μου, αλλά όλα αυτά είναι ψέματα. Δεν είναι από σένα, είναι από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μαζί σου και σου δίνουν χαρά και σου δίνουν ευτυχία. Anyone cause dancing your joy, turn it into grief and make you weep.
You are at the receiving end only when your joy turns grief. Και οποιοδήποτε αυτή τη χαρά μπορεί να την αλλάξει και να την κάνει δάκρυ. Μπορεί να σε κάνει αυτός που σου έδωσε χαρά να σε κάνει να λυπηθείς. Οπότε μπορείς να νιώθεις, αλλά μπορείς να πάρεις και να δώσεις. At the same time και η χαρά να γυρίσει σε θλίψη. How helpless I am, it's a matter of the heart. Where is my heart? It's inside the vaults of my chest. Oh, I see it like a ball running around and from there it returns carrying. Πόσο αβοήθητος είμαι, είναι λοιπόν ένα κομμάτι από την καρδιά μου. Και πού είναι η καρδιά μου? Είναι μέσα στα κατάβαθα του στήθους μου. Και εκεί στο κατάβαθα του στήθους μου βλέπω μία μπάλα να τρέχει και να χαίρεται, να τρέχει. Και από εκεί αυτή η μπάλα επιστρέφει φέροντας είτε χαρά, so much soil and waste matter, bruised too at times and sometimes when kicked crying. Και αυτή η χαρά μπορεί να μεταμορφωθεί σε πληγές και δάκρυα και μερικές φορές να σταματήσουν αυτά τα δάκρυα. Και έτσι η χαρά λοιπόν, η οποία δείχνει να είναι δικιά μου, δεν είναι δικιά μου, αλλά έρχεται από τους γύρους μου, από τα πάθη μου και χτυπάει τόσες πολλές πόρτες στην αναζήτηση του χαμένου συναισθήματος, το οποίο έρχεται και παρέρχεται, επιστρέφει και ξαναφεύγει. Μπορώ εγώ να ρίξω αυτούς τους τείχους που βρίσκονται γύρω μου και να πηδήξω πάνω από τα τείχη χωρίς να περιμένω τίποτα, χωρίς να νιώσω τη θλίψη και να μείνω μέσα στον εαυτό μου, αλλά και να δώσω τον εαυτό μου γύρω και έξω από τα τείχη. Μόνο ο Θεός με βλέπει όταν είμαι λυπημένος. Και αυτός μόνο ο Θεός μπορεί να μου προτείνει έναν άλλο τρόπο. Και αν αγαπάς τους άλλους χωρίς να περιμένεις τίποτα, τότε και μόνο μπορείς να πεις ότι είσαι υπεύθυνος για την χαρά σου, αλλά και είσαι ευτυχισμένος και ότι η χαρά είναι η δική σου ευτυχία. Μάλιστα. Είναι με πολύ βαθιά νοήματα, φιλοσοφικά, ίσως ριζοσπαστικά, ίσως αγγίζουν πάρα πολλές πτυχές, αγγίζουν πάρα πολλά κομμάτια, τα οποία έχουν να κάνουν και με το μυαλό μας και με το σώμα μας και με την λογοτεχνία και με την αλήθεια και με την προσωπικότητα του καθενός. Είναι πάρα πολύ... Ναι, τώρα με πήρανε. Τι μου λέει ο γιος μου? Α, τρώω, λέει. Αχ, πες μου πως το κλείνω. Με πιάσε τώρα ταραχή. Ναι, κακός όμως, γιατί είσαι και σε εκπομπή. Ναι, το ξέρω και πρέπει να είμαι ψύχραιμη. Ναι. Αν ήταν ζωντανή δεν πειράζει, αλλά είμαστε σε εκπομπή που είναι και ζωντανή, οπότε είναι κρίμα. Ναι, ωραία, εντάξει, και συμβαίνουν. Και αυτά για να βλέπουμε τι παθαίνουμε όταν αυθόρμητα κάνουμε λάθη. Βλακίες. Γιατί εγώ την άλλη φορά μου στείλανε κώδικο, αλλά εντάξει, αυτό είναι κώδικο, έκανα βλακεία. Τώρα αυτό με το που τώρα έκανα. Αυτό δεν το απάντησες, απλώς το κλείσες. Απάντησα ή έκλεισε. Έκλεισε. Γιατί με το που έκανα έτσι έκλεισε, έκλεισε η αλήθεια. Και το διαγράψαμε, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Σίγουρα. Βέβαια. Αυτό σου λέω, ότι αυτό ήταν απλώς μια μηχανή που μας άκουγε. Επειδή είχες Wi-Fi, μας άκουγε. Αν δεν είχες Wi-Fi, θα γινόταν αυτό. Δεν είχα Wi-Fi, τα δεδομένα είχα τη Vodafone. Ήταν ανοιχτό όμως, κάτι ήταν ανοιχτό. Οπότε αυτό πέρασε από μια μηχανή και έστειλε ένα. Ξέρεις τι παρατηρώ πολλές φορές? Χωρίς να έχω ανοίξει το Bluetooth, ανοίγει το Bluetooth μόνο του. Ναι, είναι τα έξυπνα τηλέφωνα αυτά. Παίρνουν εντολές από τον εαυτό τους. Γι' αυτό σου λέω είναι data. Γι' αυτό και σου λέω ότι εγώ δεν δέχομαι αυτή να τη λένε τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεχνητή παραφροσύνη και τεχνητή
πώς το λένε αυτό, κλεψίματος. Ναι. Έχουν βάλει ένα κάρο data, δηλαδή ένα κάρο λεπτομέρειες, ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, ναι, λεπτομέρειες από πίνακες, από δικά σου γραπτά, από δικά μου γραπτά, από ποίηματα και από ζωγραφιές του Νταλή, από τον Πικάσο, δεν ξέρω και εγώ τι, μέσα σε έναν υπολογιστή. Αυτό θα έχει κάνει ένα αχταρμά και μετά σου βγάζει έναν απίμα, σου βγάζει μια ζωγραφική. Μα δεν είναι αυτό τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι τεχνητή κλειψοσύνη. Και κλέβει από όλους. Ναι. Κλέβει από μένα, κλέβει από σένα. Δεν μπορεί αυτό το μηχάνημα να αισθανθεί. Αυτό είναι η ποίηση. Η ποίηση είναι η ανθρώπινη ψυχή, η καρδιά, αυτό που λέμε το πάθος, το νιάξιμο. Δεν μπορεί μια τεχνητή νοημοσύνη να έχει μια Ολυμπία και να μιλάει και να νιώθει σαν την Ολυμπία. Κοίταξε να δεις τώρα, ο άνθρωπος βγάζει το συνέστημα. Είδες τώρα μέσα ότι είμαστε αληθινοί. Και εκεί που γελάγαμε και είμαστε χαρούμενοι και είμαστε αυτά, έτυχε αυτό. Αγχωθήκαμε. Γιατί είμαστε. Ναι, είναι αυτό που λέει. Από τις σκέψεις μας. Ναι, από τις σκέψεις μας. Όχι, φοβήθηκα αυτή τη στιγμή. Έπαθα φόβο. Αλλά δεν έγινε κάτι. Αλλά δεν έγινε κάτι. Απλώς σκέφτηκες κάτι και η άμυνα του εσωτερικού που δεν είναι δικό μας. Ο φόβος δεν είναι δικό μας. Είναι του εσωεαυτού μας, του εαυτού μας του κατώτερου. Το οποίο ανεβάζει όλα τα αρνητικά εκείνη τη στιγμή που εσύ τρομάζεις. Αντί να σου πει όλα είναι ωραία και είμαστε πάρα πολύ όμορφα και ακούμε μια φοβερή ποίηση και είμαστε τώρα σε μια νιρβάνα. Και το μεταξύ όντως με έχει προβληματίσει, μ' αρέσει, γιατί είναι το κάθε του ποίημα μετά σηκώνει και ολόκληρη συζήτηση. Είδες. Αυτό λέω. Δηλαδή του το έλεγα ότι μετά από ένα ποίημα θέλουμε, λέω, να μιλήσουμε άλλους δύο ώρες με αυτό. Μπράβο για αυτά που, ναι. Γιατί αγγίζουν όλο τον κόσμο. Όντως, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τον γνώρισα και εγώ, έστω μέσω από σένα, ναι. Και είδα και το ζεστό του, γιατί και στις φωτογραφίες που κοινοποιήσαμε είδαμε τη ζεστασιά του. Μακάρι να έρθει και στην Ελλάδα. Είναι λάτρης των Δελφών. Ωραία. Είναι λάτρης των Δελφών, είναι λάτρης, θέλει να πάει στους Δελφούς, οπότε εγώ όταν βρίσκω κάτι με τους Δελφούς το στέλνω, θέλει να βρεθεί εκεί, να νιώσει, να δει. Εγώ νομίζω, πες του, μας είπε φίλο Ολυμπία, ότι πιστεύω ότι αν έρθει στην Ελλάδα και περπατήσει στα σοκάκια εκεί της Ακρόπολης, και Ακρόπολη, νομίζω ότι δεν θα σταματήσει να γράφει, θα του έρχονται. Γιατί είναι και οι ενέργειες τέτοιες και επειδή είναι ανοιχτός, νομίζω ότι θα λέει κάθε τι θα το κάνει ποιήση. Ναι, ναι. Κάθε ναι, τι που θα βλέπει. Είναι τρομερός σαν προσωπικότητα, γιατί όταν τον δεις, εγώ ένιωσα ότι είδα τον πατέρα μου, τον παππού μου. Ναι, είναι οικείος. Είναι οικείος, γιατί τον είδα και εγώ στη φωτογραφία ότι είναι πολύ οικείος. Και σου δίνει πάρα πολλά πράγματα, ξέρεις, ενεργειακά δηλαδή, ναι, χωρίς να χρειαστεί κάτι. Θα σου πει 2-3 πράγματα, 4 ας πούμε, και θα καταλάβεις 100 μόνο από αυτά που θα σου πει. Εγώ αν οφείλω ένα πράγμα σε όλο αυτό την πρόοδο. Λοιπόν, η Ιταλία από την Ελλάδα είναι μισή ώρα. Σας περιμένουμε λοιπόν να έρθετε και να δείτε και τους Δελφούς. Ινδία. Όχι, όπως πήγε η Ινδία, η Ιταλία. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι από την Ιταλία έχουμε μισή ώρα διαφορά. Ναι, αλλά γύρισε πίσω. Είναι στην Ινδία τώρα. Εντάξει, έπρεπε να έρθει από εδώ βόλτα. Ναι. Ήταν πάρα πολλοί που μου λέγανε πάρε με και εμένα μαζί σου όταν φύγεις. Θέλω να έρθει και ο Ρούγιο από τη Μοζαμβίκη και ο Ινδός και η φίλη μου η Αργεντίνα. Και ο Βίλιο Αμορόσκο λέει θα έρθω στην, αυτός και αυτός εξαιρετικός, αλλά η επόμενη θα είναι η Ζανέτε Ρούκα την Μπούρκιο, γιατί είναι μια γυναίκα με χίλια μυαλά πραγματικά. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε τη Ζανέτ Ερούκα την Μπούρκιο. Το Ερούκα είναι το σήμερα έδιο. Μιλήσαμε για τον Dr. Τζερνάι Σινγκ Άναντ. Dr. Τζερνάι Σινγκ Άναντ. Πρόεδρος Άναντ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Ηθικής της Ινδίας, συγγραφέας 161 βιβλίων και αμέτρητα ποίηματα. Και όπως είδατε τα ποίηματά του αξίζει να μελετηθούν, γιατί νομίζω ότι μας γεννούν και μας εμπνεύσει και σε προβληματίζουν, δεν είναι τυχαία. Και είναι και όντως φιλοσοφημένη ποίηση. Νομίζω ότι πρέπει να τη μελετήσουμε και μακάρι κάποια βιβλία του, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο καλός γνώστης της Αγγλικής, να καταφέρουμε να μεταφράσουμε και στα ελληνικά ή κάποια ποίηματά του τέλος πάντων. Αυτό είναι το στοίχημα. Εγώ θα ήθελα, αν κάποιος είναι ανοιχτός αυτό το κομμάτι και στην μετάφραση και αν είναι κάποιος εκδότης ανοιχτός να φέρουμε τα βιβλία του Τζερνάι Σινγκ Άναντ, θα ήθελα, γιατί αξίζει, αξίζει.
Στην Ινδία τα βιβλία του είναι στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Μιλάμε για μέτρητα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή κάνει ένα μεγάλο project να μπει η ποίηση στα σχολεία και έχει ήδη, έχει ήδη κλείσει συνεργασία με 3.500 σχολεία. Οπότε καταλαβαίνεις για πόσα παιδιά μιλάμε ώστε το 2025 να υπάρχουν νέα φιντάνια, παιδιά, νέα παιδιά που θα απαγγέλουν ποίηση τα ποίηματά του στα σχολεία από το Γενάρη του 2025. Αυτό είναι το δικό του project που κάνει με την Ακαδημία Ηθικής και φυσικά έχει ήδη φτιάξει το αλφάβητο της Ηθικής που βασίζεται πάνω στο ήθος με βάση των αρχαίων Ελλήνων ότι πρέπει να έχουμε ηθική συμπεριφορά σε όλους τους τομείς και ηθική συμπεριφορά σημαίνει σέβομαι την αρμονία, το κάλος και την φύση, όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τη φύση. Και σε ό,τι κάνω οφείλω να σέβομαι το διπλανό μου. Εάν αυτό λοιπόν που κάνω εγώ ενοχλεί το διπλανό μου, εάν αυτό που κάνω εγώ είναι καλό για το κοινό, καλό για το κοινό συμφέρον, είναι σε μια ολότητα ο λόγος του και η Ακαδημία. Και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί στη λεγόμενη Ακαδημία της Ηθικής από όλο τον κόσμο όπου μελετούν και συζητούν για την κατάσταση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η ανθρωπότητα που δεν υπάρχει σεβασμός προς τη γυναίκα, δεν υπάρχει σεβασμός προς τα παιδιά. Υπάρχουν τρομερά εγκλήματα στην Ινδία και στο Πακιστάν. Πρόσφατα έγινε ένα πάρα πολύ άσχημο έγκλημα όπου μία γυναίκα τεμάχησε την ύφη της και την υπνώτησε, την τεμάχησε για την νόμιση ότι έκανε μάγια στο γιο της για να τον πάρει από το σπίτι. Μιλάμε για πράγματα. Και άντε πες ότι έγινε έτσι, άντε πες ότι έτσι έγινε. Δεν το δέχονται. Στην Ινδία και στο Πακιστάν υπάρχει λεγόμενη ιεραρχία με όλους τους γονείς. Αυτό ήταν με μια κοπέλα που είδα στη ΣΥΠΑ που την πιάσανε η μάνα, ο πατέρας και την πήγανε και πήγε να την πνίξει στον δρόμο. Ναι. Το είδε στην τηλεόραση και μαζεύτηκε ο κόσμος. Ναι. Η κοπέλα αυτή ήταν Παλαιστίνια, μουσουλμάνα τέλος πάντων. Μόνο οι Πακιστάνοι κάνουν τέτοια και οι Μπαγκλαντεσιανοί. Έχουν θέμα με την τιμή. Ναι, και γιατί ήθελε να την πάει, λέει, να την παντρέψει, όχι Ινδί, από εκεί ήταν. Ήθελε να πάει να την παντρέψει με ένα μεγαλύτερό της. Ναι, ναι, αυτά κάνουν αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα εκεί πέρα. Και επειδή εκείνη δεν δέχτηκε. Θέλανε να την πνίξουν και πήγε ο κόσμος να σώσει γύρω-γύρω και η μάνα και οι αδερφοί διώχνανε τον κόσμο να αφήσουν τον πατέρα να την πνίξει. Ναι, υπάρχουν τα λεγόμενα τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από συνθήκες τριτοκοσμικές. Αυτό λένε ότι ζουν σε συνθήκες τριτοκοσμικές και φεύγουν και πηγαίνουν σε μια Αμερική μερική τυχερή, πηγαίνουν σε ένα Μεξικό άλλη μικρή τυχερή, κάποιοι τυχεροί πηγαίνουν σε Γαλλίες ή Γερμανίες. Και συνεχίζουν την τρίτη κοσμική συμπεριφορά, που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Μόνο υπάρχει πρόβλημα και το λένε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε με ακαδημαϊκούς, με ανθρώπους σε άλλο επίπεδο, όπου λένε υπάρχει πρόβλημα στην ανθρωπότητα. Υπάρχει πρόβλημα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να δει το κακό πλέον, δεν το ενστερνίζεται, δεν φιλτράρει. Κοινότητες, οι άνθρωποι τρώνε αυτό που τους σερβίρουν χωρίς να φιλτράρουν. Δεν ξέρω, νομίζω έχουμε γίνει έτσι πολλοί τεχνοκράτες, έχουμε γίνει τη ύλη, έχουμε γίνει να. Είδες τώρα όλα αυτά με τις τεχνικές νοημοσύνες και αυτά. Και δεν αφήνουμε ούτε τα παιδιά να κάνουν εικόνες ώστε να μάθουν να γράφουν, να τους διαβάζουμε βιβλία για να κάνουν εικόνες, ούτε τα αποτίζουμε με ποιήση, με πολιτισμό, με θέατρο. Εγώ πήγα στη δουλειά μου και έδωσα, να σου δώσω και σένα ναι, τώρα να το δεις, την Πράσινη Ιτιά. Ένα ωραίο παραμύθι, κινέζικο παραμύθι, μάσα που το λέγαμε την ανιψιά μου. Και λέω στον προϊστάμενο μου που είχε δύο κοριτσάκια, λέω και σε μια άλλη κοπέλα να σας κάνω το δώρο για τα Χριστούγεννα. Σιγά λέει μην πάμε εμείς θέατρο. Ναι. Μα δεν πας στο παιδί σου. Mm. Να δει από τώρα ένα ποιοτικό θέατρο. Και το έχεις μονίμως με ένα κινητό. Mm. Που παίρνει άλλες αυτές. Πώς το παιδί αυτό αύριο μεθαύριο δεν θα γίνει φωνιάς, δεν θα γίνει γυναίκα άντρας, δεν θα γίνει όλα αυτά που βλέπουμε τώρα. Οι τεχνοκράτες
Αλλά το λέω, οι τεχνοκράτες που έχουν φτιάξει αυτό το Matrix οδηγούν την κοινωνία εκεί που αυτοί θέλουν, που σημαίνει ότι ακόμη και εγώ ως οντότητα ενοχλώ. Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Bill Gates, έχει αγοράσει τα 90% εκτάρια στην Αμερική για να φας, για να πιεις, πρέπει να του ζητήσεις την άδεια. Και πλέον στο Πακιστάν αποφασίσανε να βάλουν το τσιπάκι σε όλους, ώστε δεν υπάρχει διαβατήριο, θα υπάρχει μόνο τσιπάκι, θα έρχονται όλοι τσιπαρισμένοι. Και γι' αυτό πλέον θα έρθει και σε εμάς αυτό. Εμείς τι κάνουμε ως άνθρωποι. Εμείς τι κάνουμε ως άνθρωποι και εμείς πόσο είμαστε. Τώρα μου θύμισε στην κουμπάρα μου που μου λέει: πάμε ταξίδι, μου λέει. Ναι, τις αλήθειες. Και μπορούν να θέλουν και χριστουγεννιάτικο βιβλίο. Εγώ ακόμη έχω το βιβλίο της Μυρτός. Μπορούν ακόμη να κάνουν παραγγελία για την νεαρά ειδωμαζόνα τη Μυρτιά, να μάθουν τα παιδιά την αλληλεγγύη, την αγάπη και να βοηθήσουν τη Μυρτό, γιατί εγώ βοηθάω ακόμη την οικογένεια της Μυρτούς, πουλώντας ένα βιβλίο, ναι, να το κάνουν μια παραγγελία και θα τους τα λύσω στο σπίτι. Είναι 10 ευρώ η νεαρά ειδωμαζόνα η Μυρτιάς και βοηθάμε ακόμη την Μυρτό. Δεν έχω σταματήσει να βοηθάω την οικογένεια. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος για να βοηθήσουμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε, α, εγώ δεν μπορώ, α, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείς να βοηθήσεις. Αν θες πραγματικά να βοηθήσεις και να φύγεις από το εγώ και να πας στο εμείς. Γιατί αυτό εμείς θέλουμε. Εγώ προσωπικά θέλω το εμείς. Δεν θέλω μόνο το εγώ. Γι' αυτό και όταν πήγα εκεί, λέω, μπορώ να προτείνω άλλες 7 γυναίκες. Μπορώ να προτείνω άλλα πράγματα να κάνουμε για να μπορεί και ο άλλος ο κόσμος να το παρακολουθήσει. Μπορούμε να μιλήσουμε και μια άλλη γλώσσα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, γιατί εκεί πήραμε αποφάσεις. Πήραμε αποφάσεις για το 25. Τι θα γίνει το 25, πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι άσχημα αυτή τη στιγμή. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Οι γυναίκες πρέπει να βρούμε τον σκοπό της ζωής μας που μας έχει ξεκληριστεί, μας έχει αρπαχτεί με τη βία από έναν άντρα κέρβερο. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πώς είναι όλοι οι άντρες ενωμένοι και ενώ βρίζονται και ενώ λένε τα πάντα, πάνε σε ένα καφενείο και τους βλέπεις, είναι συνέχεια και μαζί, πάντα μαζί. Και εμείς οι γυναίκες συνέχεια έχουμε μια μουρμούρα και μια ζήλια και ένα φθόνο. Αυτό πρέπει να φύγει. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει εμείς οι γυναίκες να είμαστε ενωμένες. Εμείς είμαστε οι δημιουργοί. Ναι, γυναίκες δυνατές, γυναίκες ενωμένες. Ναι. Εμείς το κάναμε και στην εστία αυτό που κάναμε το αφιέρωμα, να το πω, που μιλήσει η κυρία Δελιγιάννη. Μιλήσανε πολλές κυρίες που έχουν βιώσει το καρκίνο και ήταν για το μαστό και αυτά. Και πώς η μία γυναίκα μπορεί να στηρίζει την άλλη και πώς μπορούμε να νικήσουμε τα πάντα μαζί. Γι' αυτό είναι το Σωματείο η Παναθηναϊκή, η Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών. Ήταν μέσα και η Βαρδιλογιάννη, η κυρία Αγγελοπούλου και διάφορες άλλες. Και έχουμε και εδώ το παράρτημα εμείς στη Νέα Σμύρνη. Είναι πολύ σημαντικό. Και είμαστε γυναίκες δυνατές, όλες μαζί ενωμένες. Ναι. Πρέπει να είμαστε μαζί. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε τη δύναμή μας. Γιατί αν οι γυναίκες ήταν όλες μαζί, δεν θα υπήρχαν ο πόλεμος. Εάν οι γυναίκες ήταν όλες μαζί, θα υπήρχε αυτή η λεγόμενη η πείνα, ο εξευτελισμός. Ναι, γιατί η γυναίκα αγαπάει, δεν είναι. Δημιουργεί. Καταρχήν δημιουργεί. Είμαστε φτιαγμένες για να δημιουργούμε. Εμείς γεννάμε και τρέφουμε και φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να είμαστε ενωμένες. Αυτός είναι ο σκοπός. Και ο Τζερνάιλ έχει μεγάλη αγάπη στις γυναίκες και στην αλήθεια και στην πραγματικότητα και στη διαφορά της αλήθειας από την πραγματικότητα, όπως και στη διαφορά της ελπίδας από την πίστη. Εύα Λιανού Πετροπούλου. Πέρασε ένα δίωρο και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Θέλω να θυμίσω λοιπόν ότι θα γίνει βράβευση την Κυριακή στις 12 η ώρα Πατησίων και 28 Οκτωβρίου. Στην αίθουσα Διεθνής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών. Πρόεδρος Κατερίνη Μπατάλια. Η κυρία Μπατάλια Κατερίνη είναι η πρόεδρος της Ένωσης. Θέλω να σας προσκαλέσω την Παρασκευή 11 η ώρα στο Γαλαξία και να τιμήσουμε τις γυναίκες του ΚΑΠΗ που έχουν οργανώσει μια πολύ όμορφη εκδήλωση για σας. Σκηνοθεσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Η κυρία Ολυμπία Ιωσήφιδου, η συνονοματή μου, είναι φοβερός άνθρωπος, φωτεινός άνθρωπος, με όλα καταπιάνεται και την αγαπώ πολύ και τη φιλία μου. Και αυτά.
Δείξε, παιδί μου, το... Και να ξαναπώ πάλι για το ωραίο μου μετάλλιο που πήρα το ωραίο μου το βραβείο. Ως γυναίκα της προσφοράς. Ως γυναίκα της προσφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη λογοτεχνία, στον πολιτισμό, στο ραδιόφωνο, στη δημοσιογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα. Και ραντεβού, λοιπόν, ναι, την άλλη εβδομάδα, ναι, που θα τιμήσουμε... Την Dr. Ζανέτ Ερούκα Τιμπούρκιο, η πρόεδρος, Της Μιλεμέντες Global Federation High Intelligence, το οποίο βραβείο φοράς και όλες. Και θέλω να ευχαριστήσω και το φίλο μου, τον Ινδό. Τον Dr. Τζενάιλ Σινκ Άναντ, έναν μεγάλο φιλόσοφο, ποιητή, συγγραφέα, για μένα ήταν εδώ και λαχταρώ πάρα πολύ να τον δω από κοντά, γιατί νομίζω ότι έχει να μου πει πάρα πολλά πράγματα και πώς θα τα πούμε. Αλλά καμιά φορά και τη γλώσσα να μην ξέρεις. Με την καρδιά. Ναι, αυτό. Μιλάς με την καρδιά, έτσι μιλάει η Γερόντισσα Γαβριλεία. Μιλάει με το χαμόγελο και έκανε στην Ινδία η Γερόντισσα Γαβριλεία. Και οι Ινδοί, λέει, την αγαπούσανε για αυτό το πράγμα. Ναι. Γελούσε, μίλαγε, δεν άλλαζε ρούχα. Λέγανε η Ελληνίδα με τα άσπρα, ο Άγγελος με τα άσπρα, τη λέγανε και στην Ινδία. Ποτέ δεν πήγε να τους προσιλητώσει κάτι, μόνο αν τη ρώταγε κάποιος που βρίσκει στη δύναμή σου και αυτά έλεγε στον Χριστό και μόνο τότε. Μόνο τα τη ρωτάνε. Υπάρχει μεγάλη φιλανθρωπική και μεγάλη δουλειά στην Ινδία, στην Καλκούτα. Μια καλόγρια έχει. Υπάρχει καλόγρια που έχει το ορφανοτροφείο που έχει πάρει όλα τα όλα όσα, τα κοριτσάκια, λέει, εκείνα που ήταν, λέει, 10 χρόνια κοριτσάκια και δεν ξέρανε από ποιον μείναν έγκυος, γιατί μένανε στο δρόμο. Και αυτή η γυναίκα τα μάζεψε όλα αυτά τα παιδιά. Και έχει τώρα περίπου 600 κορίτσια τα οποία τα θρέφει, τα ντύνει, τα εκπαιδεύει, τα προετοιμάζει, γιατί μπορούν να πάνε και σε πανεπιστήμια, να κάνουν πανεπιστήμια και σπουδές, άλλα κάνουν τέχνη και είναι όλα από δωρεάς. Όλα από δωρεάς. Είναι μεγάλο το έργο της, μπράβο, της Ελλάδας και της Εκκλησίας, φυσικά, γιατί έχουμε και τον κύριο Ουζάλ Γκος, ο οποίος αυτός λατρεύει την Ελλάδα, έχει τον κύκλο, τον ελληνικό κύκλο και μαθαίνει στους Ινδούς ελληνικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκδίδει κιόλας. Πολύ ωραία πράγματα. Για τους αρχαίους φιλοσόφους. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να πάθουμε και ζημιά εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Το Θεό, να είμαστε πάντα καλά. Εγώ σε ευχαριστώ που με τιμάς. Να είσαι καλά, να δημιουργείς. Και πήρα και εγώ ένα βραβείο. Να δημιουργείς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, να το ακούτε. Να την ακούτε, να την στηρίζετε, γιατί η Ολυμπία μας ανοίγει και αυτή διάφορα μονοπάτια προς την τέχνη και μας στηρίζει και την αγαπώ. Στο επανειδήμισα και λοιπόν, και εγώ σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις, και εγώ. 20, μαζί θα κλείσουμε το Νοέμβρη λοιπόν. 26, 27 νομίζω είναι Τετάρτη άλλη. Τα λέμε, σας αγαπώ, σας αγαπώ όλους. Γεια.